Καλησπέρα. Ξεκινάει η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4. Στα μικρόφωνα ο Στέργιος Αναστασιάδης και η Αγάπη Γαβριλίδου. Αργότερα θα έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον Σταύρο Κόλκα. Είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις. Τον στείλαμε για κατασκοπία στην πρωτεύουσα προκειμένου να πάρει λίγο κλίμα για το πώς ζει το λεκανοπέδιο το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι στο μείον 6. Θα μας πει ο Σταύρος τι κλίμα επικρατεί στην πρωτεύουσα. Πιο πολύ έχει ενδιαφέρον να δούμε τι κλίμα επικρατεί εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Πιο δύσκολα περνάνε εδώ από ό,τι καταλαβαίνω. Στην Αθήνα λίγο είναι πιο ήπια τα πράγματα. Εντάξει, εδώ. Εδώ είναι πολύ, πολύ το ζόρι. Ειδικά από χθες προχθές, ας πούμε. Δεν πειράζει. Δεν συνηθίζεται, ρε φιλασά. Καινούργια μέρα ξημέρωσε. Θα συνηθίσουν. Λοιπόν, μαζί μας, όπως κάθε μέρα, το Ρίζεσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Κλείστε εγκαίρως τις θέσεις σας για την πρωτότυπη μουσική παράσταση του Γιάννη Πλούτραχου στην Πέμπτη, την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή στο Θέατρο Βεργίνα. Οι τέσσερις τελευταίες παραστάσεις, όλες οι προηγούμενες ήταν sold out, οπότε φροντίστε εγκαίρως για να κλείσετε θέση στην μοναδική μουσική παράσταση του Γιάννη Πλούτραχου με οχταμελείς χορευτές. Με οχταμελής ομάδα χορευτών. Εισιτήρια στο καζίνο όλο το 24ωρο στο ticketservices.gr και στα καταστήματα public σε ωράριο φυσικό, φυσικά καταστημάτων. Μαζί μας είναι στοίχημαν.gr, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ, για να μπείτε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή να βρείτε τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών και πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα αυτήν την εβδομάδα. Από σήμερα κιόλας έχει FIBA Champions League, έχει Euro Cup, έχει Ευρωλίγκα. Πέμπτη Παρασκευή και φυσικά έχει Champions League και Europa League στο ποδόσφαιρο. Δεν είδα ΠΑΟΚ πόσο δίνει, κάτσε να δούμε. Στοίχημα, λοιπόν. Γεμάτη εβδομάδα πάντως, στοιχηματικά. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Καλό διάβασμα. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. Λίγη λοιπόν. Τύχη. Για να πάει καλά εβδομάδα. 1.36 ο άσος του ΠΑΟΚ. 4.85 το Χ. Το διπλό της Βίτη 10. Και πόσο να δώσει τον ΠΑΟΚ παραπάνω. Κάτσε σου πω για Ολυμπιακό. Να δούμε τι γίνεται. Ντουντελάνς. Ιστορική Ντουντελάνς από μικρά παιδιά. Λουξεμβούργο. Ντουντελάνς υποστηρίζαμε. Τον άσο του Ντουντελάνς τον δίνει 5.60. 4.15 το χ, 1.62 το διπλό του Ολυμπιακού. 5.60 νομίζω είναι χαμηλό. Εντάξει, θα σου πω κάτι όμως. Βλέπουν και την κατάσταση του Ολυμπιακού. Αυτό. Είναι. Δηλαδή υπό άλλες συνθήκες μπορεί να ήταν η Ντουντελάνς 8-9. Είναι τώρα μέχρι να αναχωρήσουν, νομίζω αύριο φεύγουν για Λουξεμβούργο. Ο Ολυμπιακός είναι όλοι του ready, δεν έχουν βγει από χθες. Να στείλουμε τις ευχές μας. Καλό κουράγιο, παιδιά. Θα περάσει. Είναι δύσκολα τα παιδιά εκεί πέρα. Θα περάσει στο ready, ναι. Αυτός ο εγκλισμός. Γιάγια του ρε, φίλε. Δύσκολα είναι. Ακόμα δεν ήρθε. Είναι δύσκολα ακόμα δεν ήρθε ο άνθρωπος. Εντάξει. Αναδομό. Εκμεταλλευτείτε τα προνομιακά πακέτα της Αναδομό για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου του σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες. Εκεί στην Αναδομό θα σας φτιάξουν το σπίτι σας όπως ακριβώς το θέλετε, με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης και με τους καλύτερους τεχνικούς και μια οργανωμένη ομάδα ατόμων. Όλες τις πληροφορίες στο anadomo.gr, στην σελίδα της Αναδομό στο Facebook, στο τηλέφωνο 2311 241508 και φυσικά στα γραφεία της Αναδομό Αγία Σοφίας 18. Πολύ σημαντικό το να τηρείτε το χρονοδιάγραμμα της εργασίας σπιτιού. Δηλαδή, νομίζω είναι. Το λες με μια αγανάκτηση, φίλε. Πέρα από τις καλές τιμές Αναδομού, ναι. Και απίστευτη έτσι σε ό,τι αφορά τον συσχετισμό τιμής και ποιότητας, ναι. Και υλικών και εργασίας, το να τηρείτε το χρονοδιάγραμμα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό όταν ανακαινίζεις το σπίτι σου. Μάλιστα. Νάξους, ο ΠΑΟΚ δίνεται με Νάξους ξανά. Οι παίκτες και τα στελέχη του ΠΑΟΚ για όλη τη διάρκεια της αθλητικής σεζόν θα φορούν πολιτικά παπούτσια Νάξους, ειδικά σχεδιασμένα για τον δικέφαλο. Μπορείτε να βρείτε όλη την αδρική συλλογή στο nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos και νομίζω λέγαμε και χθες πάρα πολλά στοκ. Πάρα πολλά μαγαζιά, καταστήματα στοκ. Και ανατολικά και δυτικά και στο κέντρο. Γενικότερα σε όλη την πόλη υπάρχουν κοντά σας καταστήματα NAC. Και φυσικά Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε στο γάμο σας, εντυπωσιακά χαμηλές τιμές, πλήρης ανδρική ένδυση, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά άλλα. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία ήταν ένα κατάστημα, Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά το άλλο, στο κέντρο πλέον Παύλου Μελά 36 και όλα τα κομμάτια στο alteregofashion.gr. Σημαντική μέρα σήμερα, στις 1.30 περιμένουμε να ξεκινήσει
η συζήτηση για το νομοσχέδιο γύρω από τα μουσεία της Θεσσαλονίκης. Μέσα στο νομοσχέδιο αυτό για τα μουσεία είναι και η τροπολογία για την παραχώρηση των 30 παρακάτι, 29 κάτι στρεμάτων, εκεί γύρω στην Τούμπα, γύρω από την Τούμπα, στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία και να έχει ο ΠΑΟΚ ό,τι χρειάζεται στα χέρια του για να ξεκινήσουν οι εργασίες για τη νέα Τούμπα σε βάθος τετραετίας. Τα λέγαμε και την άλλη φορά, το αναφέρει η τροπολογία, ότι η παραχώρηση ουσιαστικά υποχρεώνει τον ΠΑΟΚ να τελειώσει τις εργασίες μέσα στα επόμενα 4 χρόνια. Εφόσον ξεκινήσουν που θα ξεκινήσουν, νομίζω πως δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα να τελειώσουν τα έργα μέσα σε μια τετραετία. Πες ρε φίλε, και το στρατόπεδο όλοι θα καταλάβουν τι εννοείς. Ναι. Είναι το γνωστό πλέον στρατόπεδο, Στέργιο. Το γνωστό στρατόπεδο, και υπάρχουν και εκτάσεις γύρω από το κολυμβητήριο και στα σχολεία που είναι στην Κλεάνθους. Ναι. Εκτάσεις οι οποίες ανήκαν και ανήκουν στο Ταμείο Εθνικής Αμήνης. Απλώς καταπατήθηκαν από το Δήμο. Ο ΠΑΟΚ δίνει το δικαίωμα στον ΠΑΟΚ, εάν χρειαστεί ακόμα και να γκρεμίσει κτίσματα, εντάξει, με δικά του έξοδα, ok. Αλλά και αυτές, οι εκτάσεις περνάνε στον ΠΑΟΚ, γι' αυτό και τα 21 αρχικά στρέμματα γίνανε 29. Νομίζω κάθε στρέμμα είναι σημαντικό σε μια περιοχή που δεν έχει και πολύ άπλα. Εντάξει, για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να κάνει αυτό που ονειρεύονται οι εκατοντάδες χιλιάδες φίλοι του ανά τον κόσμο. Δηλαδή ένα καινούριο, υπερσύγχρονο, πανέμορφο και άκρος λειτουργικό στάδιο. Το σημαντικό είναι ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον αυτά που έχουν πει φαίνεται να γίνονται. Δηλαδή γίνονται βήματα, προχωράει, φτάνει το θέμα πλέον στη Βουλή. Θα δούμε τώρα από εκεί και πέρα αν όλα θα προχωρήσουν όπως έχουν προαναγγείλει τόσο από την κυβέρνηση όσο γενικότερα όλοι οι πολιτικοί ηγέτες εκεί πέρα. Όλο αυτό το διάστημα, νομίζω πριν ακόμα από την έκθεση μέχρι και τις τελευταίες ημέρες φυσικά, όλα όσα έχουν υποθεί. Αλλά τουλάχιστον είναι θετικό ότι γίνονται κάποια βήματα σε σχέση με προηγούμενες φορές. Βέβαια, επειδή στην Ελλάδα η γραφειοκρατία πολλές φορές καθυστερεί τα πάντα, νομίζω ότι έχουμε μέλλον μπροστά μας. Αλλά στον ΠΑΟΚ το παρακολουθούν το θέμα, δεν αφήνουν πλέον τίποτα. Και φυσικά δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, να πάρθει καμιά απόφαση οριστική για το γήπεδο, αν δεν είναι απόλυτα σίγουροι ότι προχωράει και ότι υπάρχει οριστική απόφαση για να είναι όλα σίγουρα. Στον ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να ρισκάρουν, ας πούμε, να πούν ότι «ΟΚ, ξεκινάμε, παίζουμε π.χ. στο Καφτατζόγλιο και να γίνει πούμε, αυτό που έγινε με την ΑΕΚ, να περνά τα χρόνια και να μην έχει ουσιαστικά οριστική εξέλιξη». Νομίζω ότι το ξέρουν πολύ καλά. Το λένε κιόλας, ξεκάθαρα, ότι αν δεν είναι 100% σίγουροι, δεν πρόκειται να κάνουν την αλλαγή. Ναι. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει την τεχνογνωσία, έχει το επιτελείο, έχει τους ανθρώπους για να γίνουν όλα όπως πρέπει να γίνουν. Περισσότερα για αυτό το θέμα από τις 1.30 και μετά. Ναι, δεν έχει νόημα τώρα να πούμε κάτι παραπάνω. Θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, που μέσα είναι η τροπολογία που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, και όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Θυμίζουμε ότι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχει ήδη ανάψει το πράσινο φως για τη μετακόμιση του ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο για 2+1 χρόνια. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, έτσι στα θέματα που έχουν προκύψει από χθες, νομίζω ότι είναι. Αποτελεί θέμα συζήτηση αυτή η συνέντευξη που φέρεται να έδωσε ο Ευγένης Χατζηρίδης στο εξωτερικό. Θα πούμε την άποψή μας. Το έλεγες κι εσύ εκτός ότι. Είναι λίγο εκνευρισμένος. Ναι. Δεν μπορώ. Βασικά είναι και το timing, αλλά νομίζω είναι και μερικά πράγματα που δεν χρειάζεται να υποθούν σε μια συνέντευξη, νομίζω. Πάντα διατηρώ την επιφύλαξή μου σε συνέντευξη εξωτερικού. Μέσα, αλλά δεν γίνεται να είναι τόσο πειραγμένη η συνέντευξη. Ναι, ξέρεις. Κανένα φορά καμιά λέξη χάνει το νόημα, αλλά αυτό, στο νόημα αλλά το καταλαβαίνουμε. Αυτό. Εντάξει. Τώρα εδώ πέρα. Ή του ήρθε κάτι να πούνε και είπαν δεν έχουμε τι να πούμε και θα γράψουμε αυτό. Όχι, δεν νομίζω. Που είναι πολύ ακραίο, ναι. Ή τα είπε έτσι όπως τα είπε. Ωραία. Θα το σχολιάσουμε. Θα τα πούμε στην πορεία. Περιμένουμε τη μαγνητική τομογραφία στην οποία θα υποβληθεί ο Αντελίνο Βιερίνια για τις ενοχλήσεις που νιώθει στους οπίσθους μοιραίους. Ναι. Να δούμε αν το πρόβλημα αυτό που κληρονόμησε ο αρχηγός είναι σοβαρό ή όχι. Κατά πόσο θέτει σε κίνδυνο τη συμμετοχή του στο μάτς με την Βίντι και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό την επόμενη Δευτέρα. Κοίταξε, έχω την εντύπωση ότι θα προχωρήσει έτσι και άλλο σε αλλαγές ο Λουτσέσκου. Ναι. Εντάξει, δεν θα βάλει 7-8 παίκτες. Δεν το έχει κάνει ποτέ. Όχι, δηλαδή να αλλάξει την 11 κατά 6-10 ή 7-10. Νομίζω και εγώ ότι ο Τόσκα. Αλλά στο μυαλό του, ναι. Σιγά-σιγά. Και δηλαδή και προχθές.
φαινόταν ότι τον είχε στο μυαλό του, γιατί τον σήκωσε πριν το ημίχρονο για ζέσταμα. Σε κάποια φάση ξανακάθισε, ξανασηκώθηκε μετά. Το είχε στο μυαλό ότι μπορεί και να το έκανε, βέβαια ανάλογα και με την εξέλιξη του αγώνα. Και... Ευχόμαστε φυσικά να μην έχει κάτι σοβαρό ο Βιερίνια. Εντάξει. Καλά, εννοείται, αλλά. Ανεξάρτητα να παίξει είναι ή δεν παίξει με τη λογικό... Βίντι. είναι λογικό ότι θα γίνει διαχείριση και στα παιχνίδια που ακολουθούν. Για να είναι όλοι φρέσκοι και καλά. Και να δούμε τι έχει ο Λέο Μάτος που εχθές δεν προπονήθηκε ναι. λόγω ενοχλήσης στο πέλμα. Αυτό θα είναι ένα θέμα. Θα μου ναι. πεις, θα παίξει ο Μάτος όλα τα παιχνίδια. Εκεί πάει η δουλειά τουλάχιστον μέχρι τον ναι, Ιανουάριο. Εντάξει. Ναι, έτσι φαίνεται. Και αν είναι έτοιμος ο Βιερίνια, μπορεί ενδεχομένως Να να πάει μετατοπίσει δεξιά. στα δεξιά, να παίξει αριστερά ο Τόσκα Ναι. και να έχουμε στο κέντρο το γνωστό δίδυμο Βαρέλα Κρέσπο. Τώρα, αν δεν αγωνιστεί και ο Βιερίνια. Δύσκολο, και βέβαια. Ο Μάτος. Γιατί δύσκολο, γιατί δεν προκύπτει ότι είναι κάτι σοβαρό και τον δύο. Ναι. Μέχρι θα στιγμή. Έχει ενδιαφέρον να δούμε την επιλογή του Λουτσέσκου στο δεξιάκρο της άμυνας. Γιατί στο αριστερό υπάρχει ένας κανονικός ποδοσφαιριστής με εμπειρία. Αυτό ο το Τόσκα. Κρέσπο και δεξιά, φαντάζεσαι. Και Χατζερίδη, η Βαρέλα, αμυντικό δίδυμο. Ναι, Χατζερίδη δεν βλέπω να σου πω την αλήθεια. Γιατί φαντάζομαι ναι, ότι αλλά έγινε είναι... κοινωνός των δηλώσεων είναι του Χατζερίδη, ο Ράσμα Λουτσέσκου. Είναι και ο Κίτσιο όμως δεν βλέπει. Δεν νομίζω ότι έχει. Και την εμπιστοσύνη του Λουτσέσκου. Κάτω να ξεκάθαρα, όχι, μιλάμε θεωρητικά. Εντάξει, ναι, θεωρητικά μιλάμε. Θα γιατί περιμένουμε πρώτα να δούμε. Δεν φαίνεται να είναι κάτι τόσο τα σοβαρό. Νέα για Βιερίνια και Μάτος. Ναι. Και εδώ είμαστε να καταγράψουμε και μέσα από το ΠΑΟΚ 24 τις σημερινές δοκιμές του Λουτσέσκου, τις αυριανές, για να δούμε πώς θα πάει ο ΠΑΟΚ να αντιμετωπίσει την Βίντι σε ένα κρίσιμο παιχνίδι σε κάθε περίπτωση. Δεν ξέρω αν θα είναι δύσκολο ή εύκολο. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να το κάνει εύκολο. Το παιχνίδι με τους Ούγκρους. Αλλά με την εικόνα που έχουμε κυρίως από τα μάτς με την ΑΕΚ, ακόμα και όταν η ΑΕΚ έμεινε με 10 παίκτες, η Βίντι, και μάλλον και πριν η ΑΕΚ μείνει με 10 παίκτες, η Βίντι έδειξε πως θα μπορούσε να πετάξει έξω την ΑΕΚ από το Champions League. Ίσως ήταν καλό για την ΑΕΚ να έμεινε απ' έξω από το Champions League. Ναι. Δηλαδή πέρα από το οικονομικό, εντάξει, που υπάρχουν κέρδη για τον Δημήτρη Μελισσανίδη, στο αγωνιστικό. Μάλλον το περιμένουν δύσκολα την ΑΕΚ. Ναι, εντάξει, είναι μνημείο η δήλωση του Ζουνίδη ότι δεν πρέπει να αφήσουμε την Μπάγκερ να φτάσει στην περιοχή μας. Δηλαδή, όντως είναι πραγματικά. Λογικό, εντάξει. Νομίζω είναι στο ίδιο επίπεδο με τις δηλώσεις Βαγγέλη Αγγέλου. Ναι, αυτό και. Δεν, ρε φίλε. Δηλαδή, να έχει απέναντι στην Μπάγκερ. Αν ήξερα, πώς το είπε. Ξέρω γιατί χάσαμε. Ναι, ναι. Αν ήξερα. Πώς θα κερδίζαμε, δεν θα χάναμε. Κάπως έτσι μπορεί, κάπου στους χρόνους να κάνω λάθος. Συγχωρέστε με. Αλλά όταν έχεις απέναντί σου τον Ρόμπεν, τον Λεβαντόφσκι. Εντάξει, ρε φίλοι, η Μπάγκερ δεν είναι στην καλύτερη. Κρατήσεις μακριά την περιοχή σου, απλά δεν το λες. Κατάσταση. Δεν είναι την καλύτερη περίοδο, οκ. Okay, ναι, αλλά όπως και να έχει. Υφιακ. Ναι, όπως και να έχει η Μπάγκερ. Δηλαδή μπορεί να έρθει εδώ και να ξυπάσει εσένα. Γιατί έχουν εγωισμό και πάρα πολύ κιόλα. Όλοι παίξει τη Μπάγκερ. Περνάει λίγο δύσκολα, δεν είναι σε καλή κατάσταση, αλλά είναι η Μπάγκερ. Δηλαδή δεν μπορεί να πει ότι έχει και πολλέ ελπίδε. Καινούργιο λεωφορείο έχουμε, σημαίες θα έχουμε. Ναι, φυσικά. Φυσικά. Θα δούμε και την προσπάθεια τη ΑΕΚ απέναντι στην Μπάγκερ. Πάντως... Τώρα, όσον αφορά στη Βίντι, νομίζω ότι μέχρι τώρα στι δύο αγωνιστικέ στον όμιλο στο Europa League δεν έχει δείξει πολλά πράγματα. Νομίζω ότι ένα σοβαρό ΠΑΟΚ που σε, άμα το πάει σε κομμάτι νοοτροπία, ο ΠΑΟΚ όλα τα παιχνίδια νομίζω τα αντιμετωπίζει. Με μια καλή βάση. Δεν είναι η ομάδα που θα υποτιμήσει κάποιον ή θα. Σε πλευρά νοοτροπία μπαίνει καλά. Οπότε νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι σοβαρός. Δεν συνήθως είναι. Ότι μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Δεν είναι. Και στο 1-0 και στο 1-0 με την Τσέλσι. Αν και ξεγελάει το 1-0, συνήθως με 1-0, η Τσέλσι είχε. Πόσες τελικές είχε, ρε φίλε. Που είχε ξεφύγει είχε το πάρα νούμερο. Πολλές, αλλά ακόμα και το που λες, επειδή συνάδελφος είδε το παιχνίδι. Που εγώ δεν το είδα γιατί ήμασταν στη Λευκορωσία και βλέπαμε το παιχνίδι. Έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Έκανε χαβαλέ η Τσέλσι. Δηλαδή, ασόβαρη, με αρκετές αλλαγές, δεν πήρε το παιχνίδι σοβαρά. Οπότε, ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι την Πέμπτη το βράδυ στις 10 θα έχει πολύ κόσμο. Είναι το μόνο σίγουρο. Εντάξει, καλό θα είναι ο ΠΑΟΚ να πάρει τη νίκη, να δώσει συνέχεια στη νίκη του στον Μπορίσοφ. Εντάξει, και να βάλει ακόμα ευκαιρία. Πιο γερές βάσεις για την πρόκριση στους 32. Αυτό. Τα πράγματα είναι απλά, δεν είναι τελική στα πολύ. Στα δύο παιχνίδια με τη Βίντι, μέσα και έξω, είναι η ευκαιρία του ΠΑΟΚ να κλειδώσει την πρόκριση, τουλάχιστον να κάνει το αποφασιστικό βήμα και μετά με Μπάτε και με Τσέλσι, μάλλον εκτός και με Μπάτε στην τελευταία αγωνιστική, τα πράγματα θα είναι στο χέρι σου. Αν όλα πάνε καλά δηλαδή. Ναι, προσωπικά θεωρώ πως με δύο νίκες κόντρα στη Βίντι έχει τελειώσει. Ναι, γιατί ξέρεις τι, η Μπάτε τώρα έχει μεγάλο βάρος μετά το 4-1.
Γιατί δεν είναι μία μικρή ήττα και είδαμε ότι μετά από εκείνη, από εκείνη το παιχνίδι η Μπάτε δεν πατάει καλά και στο πρωτάθλημά της, δηλαδή έχει απώλειες και το κλίμα δεν είναι καλό. Και τώρα σκέψου να φτάσουμε τελευταία αγωνιστική. Η Μπάτε πώς θα έρθει εδώ πέρα, ας πούμε, να πάρει αποτέλεσμα, αν πρέπει να πάρει αποτέλεσμα. Εντάξει, όλα τα παιχνίδια είναι απαιτητικά, εντάξει. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά με δύο νίκες ο ΠΑΟΚ θεωρώ κοντά στη Βίντη απλά πλέον δεν θα έχει πόδια κανένα του. Πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή στη χειρότερη να μην χρειαστεί να χάσει από την Μπάτε στην Τούμπα για να πάρει την πρόκριση. Δηλαδή να τον φτάνει και η ισοπαλία. Ναι. Μπορεί να μην περιμένει καν ο ΠΑΟΚ τελευταία αγωνιστική. Ανάλογα τι θα κάνει και η Μπάτε με την Τσέλσι. Ναι. Γιατί είναι σημαντικό τώρα ότι η Μπάτε έχει μπροστά τη αυτά τα δύο παιχνίδια. Μέσα έξω δηλαδή με στο σενάριο να πάρει ο ΠΑΟΚ δύο νίκες με τη Βίντη και να πάρει η Μπάτε ένα βαθμό. Εγώ σου λέω να μην χάσει και τα δύο. Ναι. Να πάρει ένα βαθμό που το βλέπω κομμάτι δύσκολο με την εικόνα τη Μπάτε. Ναι, ναι. Η πρόκριση έχει τελειώσει. Ναι. Ουσιαστικά. Τέλος πάντων, ένα είναι τα παιχνίδια. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ συνεχίζει έτσι που συνεχίζει και καλά κάνουν στην ομάδα. Νίκη την Πέμπτη και μετά θα ασχοληθεί η ομάδα και εμείς και ο κόσμος με το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Δευτέρα στις 9.30. Σε μία ώρα που για μας δεν είναι πρόβλημα. Ναι, για τους φίλους του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη δεν είναι πρόβλημα. Για αυτός όμως που είναι για εκτός... τους φίλους του ΠΑΟΚ στις Σέρες, στη Δράμα, στην Κομωτινή, στην Αλεξανδρούπολη, στην Κοζάνη, είναι ένα θέμα. Ναι. Και καθημερινή και αρκετά βράδυ, 9.30, δηλαδή 11.30 θα τελειώσει το παιχνίδι, ναι, να βγεις είναι... από την Τούμπα 12, να βγεις στο αμάξι 12.30, να βγεις από την ναι. Λαμπράκη 1. Και είναι ότι κιόλας τώρα πέφτουν και δύο παιχνίδια αργά, δηλαδή την Πέμπτη είναι στις 10 και μετά Δευτέρα είναι στις 9.30. Δηλαδή είναι και τα δύο μαζί. Εντάξει, ο κόσμος θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Εγώ το έλεγα πάρα πολλούς μήνες. Το θέμα είναι, ανεξάρτητα πόσα διαρκείας ή όχι πούλησε ο ΠΑΟΚ, το θέμα είναι η Τούμπα να είναι γεμάτη σε κάθε παιχνίδι και να είναι κάθε παιχνίδι γιορτή για το δικέφαλο. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Mm-hmm. Εντάξει, γιατί έχουμε δει και χρονιές όπου σε πολλά παιχνίδια δεν πήγαν ούτε καν οι μισοί κάτοχοι διαρκείας. Σαφώς και είναι ένας δείκτης για το πώς εμπιστεύεται ο κόσμος στην ομάδα, τη 21.000 διαρκείας. Αλλά το σημαντικό είναι και αυτοί να πηγαίνουν στο γήπεδο και να υπάρχουν άλλοι 6-7 που να θέλουν να πάνε στην Τούμπα σε κάθε παιχνίδι. Είτε παίζεις με την Πάτε, είτε με τη Βίντε, είτε με τον Λεβαδιακό, είτε με τον Ολυμπιακό, είτε... Νομίζω ότι φέτος αντίθεται θέμα το αν θα πάει σημαντικό. Ο κόσμος στο γήπεδο. Σε όλους τους αγώνες, δεν θυμάμαι φέτος αγώνα που να μην ήταν σχεδόν έστω γεμάτο όλο το γήπεδο. Ήταν 22-23. Δηλαδή ακόμα και με τον Αστέρα στην πρεμιέρα γεμάτο ήταν. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα. Δηλαδή, φέτος μιας είναι δύσκολο να βρει εισιτήριο. 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Δευτέρα στις 9.30. 5 δώσαμε και χθες, 5 θα δώσουμε και σήμερα με τον γνωστό τρόπο. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Κλήρωση λίγο πριν τις 2. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα αγωνιστικά νέα, με τον Χατσερίδη, με τον Ουάρντα και με όσα συμβαίνουν στο θαυμαστό κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και όχι μόνο, είχαμε και την φοβερή απόφαση χθες στον αγώνα βόλεϊ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Εντάξει. Και Γιώργο Σαββίδη να παίρνει θέση φυσικά. Απόφαση μνημείο του διαιτητή Νόντα Γεροθόδωρου. Νόντα. Φοβερός, ναι, Νόντα. Ο επόπτη έδειξε out, ναι. Είναι δίπλα ο επόπτη, εκεί μπροστά του. Ο Νόντα έδειξε μέσα. Θα τα πούμε, λοιπόν, θα τα όλα πούμε αυτά στη συνέχεια. Στη συνέχεια, πάμε στο διάλειμμα. Εδώ είμαστε. Δεύτερο μισάωρο. Στο ΠΑΟΚ 24, στο Λίμπερο 107 και 4. Τσέλσι, Μπάτε, Αγάπη και ΠΑΟΚ Βίντι. Ναι. Στις 10 και τα δύο παιχνίδια. Η Τσέλσι έχει 6, ο ΠΑΟΚ 3, η Μπάτε 3. Ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος φυσικά λόγω της νίκης του στον Μπορίσοφ και η Βίντι 0. Καλώς η χώρα των πραγμάτων. Θα μιλάμε για Τσέλσι 9, ΠΑΟΚ 6, Μπάτε 3 και Βίντι 0. Λογικά η Τσέλσι θα το καθαρίσει. Ναι, ρε, και θα καθαρίσει και την πρόκριση δηλαδή. Έτσι, δεν χρειάζεται να κάνει και πολλά. Στο τέλος του πρώτου γύρου, αυτό που λέγαμε όταν έγινε η κλήρωση και αφού είδαμε την Τσέλσι ότι βλέπει σοβαρά τον θεσμό. Να το έχει καθαρίσει. Ναι, λογικά θα έχει 9 βαθμούς και μετά θα κάνει αρκετές αλλαγές στο Σάρι στο δεύτερο γύρο των ομίλων. Ας κάνει η Τσέλσι τη δουλειά της, ναι. Να κάνει και ο ΠΑΟΚ τη δική του, να προχωρήσουν και οι δύο χέρι-χέρι στους 32 του Europa League και μετά βλέπουμε. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζετε και στέλνετε μηνύματα για τα 5 εισιτήρια που δίνουμε και σήμερα για τον αγώνα της Δευτέρας. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στην Τούμπα στις 9.30 το βράδυ. FM κενό, ΠΑΟΚ κενό, όνομα τεπώνυμο. Στέλνετε το μήνυμα στο 54526.
η κλήρωση λίγα λεπτάκια πριν τις 2 όπως κάθε μέρα. Μαζί μας στο δεύτερο μισάωρο φυσικά είναι στοίχημα.gr, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ. Μπορείτε να μπαίνετε από κινητό, tablet ή υπολογιστή, να βρίσκετε τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν πραγματικά και να κερδίσετε εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα. Αναδομώ για να σας φτιάξει το σπίτι των ονείρων σας με προνομιακά πακέτα ανακαίνησης μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου του σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες. Όλα τα δεδομένα, οι πληροφορίες στο site της εταιρείας anadomo.pavlanakenis.gr, σελίδα του στο Facebook, στο τηλέφωνο 2311 241508 και φυσικά στα γραφεία της Αναδομό Αγία Σοφίας 18 για να πάτε εκεί και να τα συμφωνήσετε όλα. Naxus, ο ΠΑΟΚ δίνεται με Naxus ξανά. Τα στελέχη και οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα φορούν όλη την σεζόν πολιτικά παπούτσια Naxus, ειδικά σχεδιασμένα για τον δικέφαλο. Την ανδρική συλλογή θα τηρείτε στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας και στο Mediterranean Cosmos και φυσικά στα στόκ που υπάρχουν σε όλη την πόλη, ανατολικά, δυτικά, στο κέντρο, παντού. Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα. Μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε στο γάμο σας εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Πλήρης ανδρική ένδυση την οποία έχει δοκιμάσει ο Σταύρος Κόλκας. Άλλωστε η Alter Ego είναι η πρώτη που του φόρεσε κοστούμι, οπότε έχει δείξει τον δρόμο πιστεύω. Κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά άλλα. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία το ένα κατάστημα, Πασαλίδα 85 στην Καλαμαριά το άλλο. Στο κέντρο Παύλου Μελά που νομίζω Στέργιο θα πας μετά από εδώ. Να δεις λιγάκι τι παίζει. Σήμερα όχι, γιατί... επόμενο δεκαήμερο έχω. Φίλε, πρέπει να είσαι. Στο μυαλό μου. Έχετε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πρέπει να δεις καλύτερα. Εν ώψη Λονδίνου τώρα. Α, εντάξει, εντάξει. Okay. Με τη Βίτη την Πέμπτη. Οκ, okay, χαλαρό. Θα επιλέξουμε ένα χαλαρό και σπορτίσιμο. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Πιο επίσημο στο Stafford Bridge. Εντάξει. Και όλα τα σχέδια στο alterengofashion.gr. Από πού θα ξεκινήσουμε, να πούμε λοιπόν, στα ποδοσφαιρικά. Πάμε στο Χατζερίδη. Ξεκινήσουμε με Χατζερίδη, ναι. Εντάξει. Είναι έξαλλο ο Στρίγκο Αστασιάδη με τον Ευγέννη Χατζερίδη. Όχι, δεν είμαι έξαλλο. Απλώ δεν μπορώ να καταλάβω μερικά πράγματα. Βασικά, κοίτα, να διαβάσουμε μία τη δηλώσει, γιατί μπορεί πολλοί να μην έχουν εικόνα τι έχει πει ο Χατζερίδη χθε στην Ουκρανία. Δεν κάνω λάθο, έτσι. Ναι, στην Ουκρανία. Ουκρανία. Μίλησε λοιπόν ο Χατζερίδη, έδωσε μία συνέντευξη και μίλησε και για το πώ αισθάνεται στον ΠΑΟΚ και το μέλλον του μάλλον στην Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε λοιπόν ο Χατζερίδης λέγοντας ότι γεννήθηκα στην Ουκρανία, δεν είμαι Έλληνας, έχω ένα επίθετο που είναι ελληνικό, ξέρω μόνο μερικές λέξεις στα ελληνικά. Στην Ελλάδα πιστεύουν ότι είμαι Έλληνας, με φωνάζουν Χάτσε. Αυτό δεν ξέρω γιατί τον πειράζει και γιατί το λέει. Ίσως δεν σκέφτονται, δεν ξέρω, αλλά δεν είμαι καθόλου Έλληνας. Άνω τελεία. Είναι δικαίωμα του Χατζερίδη, ναι. Να νιώθει όπως νιώθει, εντάξει. Ναι. Δηλαδή, κι εγώ είμαι μισός κάτι, μισός κάτι άλλο, το μισός. Δεν το νιώθω το άλλο, νιώθω ολόκληρο το άλλο, εντάξει. Είναι όπως νιώθει. Σαφής. Δεν θέλω να πω τι μισό είναι και τι μισό είναι άλλο, γιατί να μην στοχοποιηθούμε. Οκ, okay, και έχουμε παρεξηγήσεις. Ναι. Λοιπόν, ο πατέρας του είναι Έλληνας. Εντάξει, δεν με πειράζει το ότι δεν νιώθει Έλληνας και λέει δεν είμαι Έλληνας. Οκ, okay, είναι ξαναλέω δικαίωμα. Ναι. Λοιπόν, αυτό που λέει ότι πιστεύουν εκεί ότι είμαι Έλληνας. Είναι επίσης δικαίωμα να το πιστεύουν αφού ο πατέρας του είναι Έλληνας. Αυτό το με λένε Χάτσε και προφανώς παρεξηγείται. Ναι. Δεν ξέρω, έχει συνδυάσει το Χάτσε με κάτι ελληνικό. Είναι υποκοριστικό, ρε φίλε. Είναι το επίθετό του στη μέση. Ναι. Δηλαδή, αντί να πει Χατζερίδη, λέει Χάτσε. Που στις ομάδες γίνεται 9 στους 10 παίκτες το κάνουν. 11 στους 10. Ναι, μπράβο. Εντάξει. Δηλαδή, ο Κουλούρης είναι ο Κούλου. Ναι. Ο Κοροβέσης είναι ο Κόρο. Ναι. Εντάξει, ποιο άλλο. Γενικά ρε παιδί μου, εδώ τον περπάτο φλέγανε Μπέρμπα και γελούσαν. Ναι, μετά. Είναι όλοι λοιπόν έτσι. Ναι. Άρα, γιατί προφανώς παρεξηγείται, όταν δηλώνει με λένε Χάτσε, δεν είναι κάτι το επιλείψιμο. Ας πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Τώρα, για τη γλώσσα και την επικοινωνία του με τους υπόλοιπους στον ΠΑΟΚ. Όλοι στην ομάδα μιλάνε αγγλικά εκτός από εμένα. Άνω τελεία. Περίμενε ρε φίλε. Περίμενε, να τα πιάσουμε ένα-ένα για να τελειώνουμε, εντάξει. Ναι. Να μην αφήνουμε κρεμότητες. Ναι, είναι ναι, πολύ ναι. Σημαντικό αυτό. Επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, διεθνής, με πόσους αγώνες στο Champions League, ναι. Με την Εθνική Ουκρανίας, νομίζω είναι ανεπίτρεπτο να μην γνωρίζει αγγλικά. Ναι. Θα μου πεις όμως και πάλι είναι δικαίωμά του. Δεν είναι ναι, δικαίωμά αλλά είναι εργαλείο της δουλειάς σου. Δεν είναι δικαίωμά σου, ρε φίλε. Είναι σαν να είσαι δημοσιογράφος και να έρχεσαι εδώ και να λες εγώ δεν μιλάω αγγλικά. Δεν μπορείς να μιλήσεις με, εντάξει, με το 70%. Και δεν είναι ένα και δύο, είναι παραπάνω okay. Που δεν γνωρίζουν γρήγορα αγγλικά. Ωραία, δεν μπορεί να μιλήσει. Αγγλικά λοιπόν για έναν δημοσιογράφο, για έναν επαγγελματία, είναι εργαλείο ποδοσφαιριστή, για έναν έμπορο,
Είναι. Για έναν βιοτέχνη είναι πλέον το βασικό, για τη δουλειά σου. Ναι. Εντάξει. Ωραία, δεν το ξέρει και αυτό, ωραία. Αλλά είμαι σε διαδικασία εκμάθησης, έχω μαθήματα 3 με 4 φορές την εβδομάδα, η ομάδα με δέχτηκε κανονικά, ο Ευγέννης Σάκοφ με βοήθησε πολύ και συνεχίσει να με βοηθάει. Και τώρα, αυτό που λέγαμε για τα αγγλικά, και ο Ζαμπά, ας πούμε, δεν ξέρει. Αλλά ο Ζαμπά είναι 21 χρονών. Δηλαδή προφανώς και θα μάθει τώρα. Και έχουν έρθει κι άλλοι και δεν ξέραν, αλλά ήταν σε νεαρή ηλικία. Είναι τώρα... πολύ σημαντικό για να ενταχθεί σε μια ομάδα το να γνωρίζει αγγλικά. Εντάξει, είναι εγώ και το έλεγα το καλοκαίρι. Το έλεγα το καλοκαίρι ότι είναι θέμα που δεν μιλάει αγγλικά. Ναι. Ο Χατσερίδης, ορισμένοι το παρεξήγησαν. Και μου απαντούσαν ότι ποδόσφαιρο να ξέρει και δεν έχει σημασία το αν γνωρίζει αγγλικά. Παιδιά, έχει μεγάλη σημασία. Φίλε, σου λέω το πιο απλό. Για την καθημερινότητα του αθλητή και την ψυχολογία του. Ναι, σου λέω το πιο απλό. Μέσα στην ομάδα. Είναι center back και 5 λέξεις να έχει. Πώς θα συνεννοηθεί με τον Πασχαλάκη σε μια έξοδο, με το Βαρέλα, με το Μάτος, με το Βιερίνια. Το βασικό. Και όταν δεν γνωρίζει τη γλώσσα που μιλάνε οι υπόλοιποι, δεν μπορεί να κολλήσει και στην παρέα μαζί του. Ναι, άλλο αυτό. Ναι, το εξαγωνιστικό, ναι. Δηλαδή, ο Σάμπο που δεν ήξερε γρήγορα αγγλικά και έπαιρνε τηλέφωνο τον Μακ για να τον παραγγείλει μία πίτσα, είναι ένα θέμα. Μα για την καθημερινότητά σου, για την ομάδα. Δεν κόλλησε ποτέ. Να μου πει τώρα είναι στο Ισραήλ. Δεν λέω ότι φταίει αυτό. Δεν φταίει αυτό, αλλά είναι και η ηλικία του Χατσερίδη που σου κάνει λίγο εντύπωση το γεγονό ότι δεν έχει μπει σε δικασία να μάθει τα αγγλικά. Τέλος πάντων, λέει ότι κάνει μαθήματα, θετικό είναι αυτό, εντάξει. Στο λέω γιατί πολλοί, ας πούμε, και, εδώ, και από χθες στη συνέντευξη του Χατσερίδη σχολιάζουν, ας πούμε, και ότι και ο Ζαμπά έχει πει και έχει δείξει πολλές φορές ότι κάνει μαθήματα αγγλικών. Ναι, αλλά ο Ζαμπά είναι 21. 21 και από μόνος του ξεκίνησε από την προετοιμασία να διαβάζει αγγλικά. Είναι λογικό, ας πούμε. Και όχι με την επιστροφή της ομάδας από την Ολλανδία. Αυτό είναι λογικό με βάση την ηλικία να, έχει κάνει, να μην έχει κάνει αυτό το πράγμα μέχρι τώρα και να το κάνει τώρα. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τώρα πάμε στο κομμάτι για το διαβατήριο. Είναι κακό που δεν έχω ελληνικό διαβατήριο. Λόγω του ορίου, μερικές φορές δεν μπαίνω στην αποστολή. Μου προσφέρουν ελληνικό διαβατήριο, αλλά δεν το χρειάζομαι. Λοιπόν, είναι πρόβλημα, το λέει και ο Χατσερίδης, ότι δεν έχει ελληνικό διαβατήριο και υπάρχει αυτός ο κανονισμός για τους 5 ξένους στην αποστολή. Άρα είναι πρόβλημα για την ομάδα. Και λέει ότι μου προσφέρουν ελληνικό διαβατήριο για να λυθεί το πρόβλημα, ώστε να μην μένει ορισμένες φορές εκτός αποστολής. Λόγω διαβατηρίου. Ναι, αν και καμιά φορά έμεινε εκτός. Αυτό, ας πούμε, τώρα. Μπορεί να υπάρχει θέμα. Τώρα, ας πούμε, στο Χαριλάου, μου άρεσε ότι δεν ήταν. Οπότε θεωρητικά υπήρχε χώρο για το Χατσερίδη με βάση τους ξένους. Ναι. Αλλά δεν ήταν στην αποστολή. Άρα δεν φταίει πάντα αυτό. Λέει ότι δεν το χρειάζομαι. Το χρειάζεται η ομάδα όμως. Ναι. Και είναι και ένα εφόδιο για κάθε επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Να έχει 2, 3, 5 διαβατήρια. Ναι. Το να πάρει και ελληνικό διαβατήριο ή να αποκτήσει σε 2 χρόνια και ιταλικό και ισπανικό και ολλανδικό. Δεν σημαίνει ότι αλλάζει η εθνικότητά σου. Ναι. Από το καλοκαίρι έδειξε κάτι για το διαβατήριο. Μια έτσι, δεν ξέρω, μια αρνητική διάθεση ο Χατσερίδης, από την προετοιμασία ακόμα. Ναι. Δεν ξέρω αν επηρεάστηκε που έγινε θέμα στην Ουκρανία από κακή μετάφραση για αυτά που μας είχε πει στην Ολλανδία. Μπορεί να διάβασε σε ένα ουκρανικό site ότι τον κατηγορούσαν ότι θέλει να γίνει Έλληνας. Ναι. Και να το έχει μείνει στο μυαλό και γι' αυτό να είναι αρνητικό με το διαβατήριο. Θα έπρεπε λοιπόν να θέλει να έχει διαβατήριο. Και για την θητεία του στον ΠΑΟΚ, αλλά και για τα επόμενα χρόνια δεν ξέρει κανείς που μπορεί να τον βγάλει η καριέρα του. Ναι. Μπορεί να θέλει να τον αποκτήσει μια ιταλική ομάδα. Που και εκεί πέρα έχουν θέμα με τους ξένους στο καμπιονάτο. Ναι. Και είναι πιο εύκολο για κάποιον αθλητή να έχει κοινωτικό διαβατήριο. Δεν το χρειάζεται, λέει ο Χατσερίδης. Συνεχίζουμε. Δεν ξέρω τι θα συμβεί το χειμώνα, αλλά αν συνεχίσω να παίζω τόσο λίγο, τότε γιατί να μείνω στον ΠΑΟΚ. Σωστό ερώτημα. Θέλω να αγωνίζομαι. Τα πάντα μου ταιριάζουν στον ΠΑΟΚ, αλλά θέλω απλώς να παίξω σε περισσότερα παιχνίδια. Λογικό το βρίσκω. Δεν είναι κάτι το κακό. Ο κάθε αθλητής θέλει να παίζει περισσότερο. Ένα. Ο μοναδικός δρόμος είναι να πείσεις τον προπονητή. Να κερδίσεις βασικά τη θέση σου. Ότι έχει μόνο κέρδη από το να σε βάλει σε έναν αγώνα, σε 2, σε 5, σε 10 και είσαι καλύτερος από τους ήδη υπάρχοντες. Δηλαδή τον Βαρέλα και τον Κρέσπα. Ναι, πράγμα δύσκολο. Αυτό είναι ο δρόμος για να αγωνιστεί κάποιος. Με δεδομένη και τη χημεία που έχουν βρει ο Βαρέλα με τον Κρέσπο και το δίδυμο που υπάρχει πλέον, αλλά δικαίωμα του Χατσερίδη είναι αυτό που λες να θέλει να παίζει. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Εντάξει, και σε μια ομάδα ειδικά που ο προπονητής έχει κερδίσει το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε επιλογή θέλει. Ναι. Όταν ο Πάκο έχει να χάσει το ελληνικό πρωτάθλημα, όχι να χάσει αγώνα. Και ισοπαλία από το μάζι με τον Αστέρα. Έχει κατακτήσει ένα κύπελο. Του κλέψαν το πρωτάθλημα. Φτάνει ένα βήμα πριν την είσοδο στους ομίλους του Champions League. Οκ, ήταν η Μπενφίκα καλύτερη. Ξεκινά έτσι το πρωτάθλημα με νίκες μέσα έξω. Δεν πάνε ντέρμπι, δεν πάνε ο Απόλλωνος Μύρης. Έχει 7 στα 7. Ναι. Έχει πάρει ομάδα ένα διπλό τεράστιο στον Μπορίζοφ με καλό ποδόσφαιρο και είναι στο χέρι της να πάει στους 32 του Europa League. Αυτός λοιπόν ο προπονητής έχει κερδίσει το δικαίωμα. Να κάνει ό,τι επιλογές γουστάρει. Ναι. Μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν, οκ, μπορεί να γίνει κουβέντα,
είτε καφενειακού τύπου είτε πιο σοβαρή, αλλά προπονητής είναι αυτός που αποφασίζει και αν δεν αλλάξει κάτι ο Χατσερίδης, νομίζω μπορεί εύκολα να πάρει το δρόμο που πήρε ο Άρντα και η συνέχεια μπήκε και πάλι στο δρόμο το σωστό. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, μετά αναφέρεται στο περιστατικό που είχε γίνει στην Μόσχα στο παιχνίδι με τη Σπαρτάκ μετά το τέλος του αγώνα, ναι, εντάξει, τότε okay, που ναι. Είχε γίνει κάτι στην κερκίδα, είχε γυρίσει ο Χατσερίδης, είχε δείξει τις επικαλαμίδες του που είχαν πάνω τα χρώματα της Ουκρανίας, είχαν αντιδράσει τότε οι Ρώσοι και μίλησε και γι' αυτό λέει την ώρα που πηγαίναμε να χαιρετήσουμε τους οπαδούς του ΠΑΟ, κάποιοι Ρώσοι από την διπλανή εξέδρα άρχισαν να με προκαλούν. Γνωρίζω Ρώσικα και κατάλαβα ότι μου φώναζαν έλα εδώ και μου έδειχναν δάχτυλα. Συνήθως συγκρατούμε, αλλά μου ήταν αδύνατο να μην δείξω κάποια αντίδραση και έτσι τους έδειξα τις επικαλαμίδες μου. Στη συνέχεια είχα προβλήματα με τον ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ. Ο γιος του επικοινώνησε με τον εκπρόσωπό μου, Βαντίμ Ψαμπλή, και του είπε ότι ο πατέρας μου είναι Ρώσος και η ενέργεια του ποδοσφαιριστή ήταν ασέβεια. Εγώ ο πλευράς μου του απάντησα πως δεν είχα καμία διάθεση να δείξω ασέβεια, με προκάλεσαν και με την κίνησή μου αυτή ήθελα να δείξω ότι είμαι Ουκρανός και αγαπώ την Ουκρανία. Αυτές είναι ουσιαστικά όλες οι δηλώσεις του Χατσερίδη χθες. Στην πατρίδα του, στην Ουκρανία. Εντάξει, για το τελευταίο δεν θα πάρω θέση. Οκ. Okay. Για μένα προσωπικά ίσως να μην χρειάζεται και αυτό να το πει τώρα. Ναι. Χωρίς λόγο. Προσωπικά όμως, αυτή είναι η δική μου άποψη. Δεν. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Εγώ το μεταφράζω ότι θεωρεί ότι έχει χαλάσει η εικόνα του στην Ουκρανία, δεν ξέρω. Ναι, με ίσως τα διαβατήρια και με αυτά. Οπότε θέλει να φτιάξει την εικόνα για την Ουκρανία. Να που δει... και πάλι δεν το λέμε. Πραγματικά δεν το λέμε με αρνητική διάθεση. Απλά δικαίωμά του είναι να, αν θέλει να φτιάξει την εικόνα του εκεί, να το κάνει. Απλά το θέμα είναι ότι δικαίωμά του είναι, δικαίωμά του είναι να θέλει να φύγει. Ναι, αν και δεν μία, παίζει. Μία εικόνα εδώ. Αλλά είναι και δικαίωμα του Λουτσέσκου να μην το χρησιμοποιεί. Ναι. Οκ. Okay. Όπου βέβαια και πάλι το ότι δεν το χρησιμοποιεί νομίζω ότι πιο πολύ έχει να κάνει. Ότι έχει να κάνει ξεκάθαρα βασικά με την αγωνιστική του εικόνα. Γιατί όποτε έχει παίξει μέχρι στιγμής ο Χατζηρίδης δεν έχει δείξει ότι μπορεί να μπει ανάμεσα σε Κρέσπο Βαρέλα. Δεν το έχει κερδίσει αυτό το πράγμα. Δεν, όχι, με τίποτα. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει να κάνει ούτε με διαβατήριο, ούτε με τους ξένους, ούτε με τίποτα. Νομίζω ότι ξεκάθαρα αγωνιστικά δεν το έχει κερδίσει. Εντάξει, αυτό. Ο κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να φτιάξει μια κατάσταση που να φαίνεται αυτός ότι δεν φταίει σε τίποτα. Ναι, προφανώς. Δηλαδή, ελάχιστοι ποδοσφαιριστές λένε ότι έκανα αυτό καλά. Το λάθος και αυτό και αυτό, ναι, άρα ναι. Φταίω κι εγώ. Ναι, ναι, ναι. Όλοι κάτι βρίσκουν και στο δημόσιο λόγο και πολύ παραπάνω όταν μιλάνε στους φίλους. Ναι. Πάντα φταίει ο προπονητής, πάντα ο προπονητής δεν κάνει καλές επιλογές. Τέλος πάντων, το κλείνουμε το θέμα. Ξαναλέω, ο μόνος δρόμος για τον Χατσερίδη, εάν θέλει να παραμείνει στον ΠΑΟΚ, είναι να δουλέψει και να αποδείξει τον Λουτσέσκου ότι είναι, αν όχι καλύτερος, είναι φάμιλος του Βαρέλα και του Κρέσπο. Νομίζω άλλη κουβέντα δεν μπορούμε να κάνουμε. Εγώ είμαι κάθετα αρνητικός με το ερώτημα Χατσερίδης ή Βράνιες. Υπάρχουν παιδιά και άλλοι 8.000 στόπερ. Τίθεται και αυτό το ερώτημα τώρα. Ναι. Ναι. Ότι θα φύγει ο Χατσερίδης, θα φύγει ο Βράνιες. Ναι. Εντάξει. Δεν υπάρχουν. Δεν με καλύπτει εμένα ο Βράνιες. Δεν υπάρχουν. Εμένα ο Βράνιες δεν με καλύπτει για πάρα πολλούς λόγους. Εγώ σαν Στέριος, εντάξει. Μπορεί να κάνω και λάθος, όπως έχω κάνει αρκετά λάθη. Θεωρώ λοιπόν όμως ότι υπάρχουν τουλάχιστον με μια πολύ γρήγορη έτσι, ανάλυση και έρευνα. Ναι. Υπάρχουν 50 στόπερ καλύτεροι από τον Βράνιες. Ναι. Και με τα χρήματα που μπορεί να διαθέσει ο ΠΑΟΚ, αν πάρουμε σαν δεδομένο ότι θα φύγει, λέμε τώρα, που δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι θα φύγει ο Χατσερίδης, εντάξει, ναι. Για να μην παρεξηγηθούμε. Αν πάρουμε λοιπόν να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας ότι θα φύγει το συμβόλαιο του Χατσερίδη, με το 1,5 εκατομμύριο, το 1,200 ή 1,300, δεν ξέρω ακριβώς, το ξέρει ο Χατσερίδης και η οικογένεια Σαββίδη, μπορείς να βρεις έναν στόπερ 5 φορές καλύτερο από το Βράνιες. Ναι. Καλός ποδοσφαιριστής, υπάρχουν και καλύτεροι, και θεωρώ ότι έχει θέμα και αυτός με το μυαλό του. Δηλαδή δεν τον διακρίνει η ισορροπία. Και η ωριμότητα. Ο Βράνιες. Ναι. Όχι, ρε φίλε. Άρα λοιπόν, παρακαλώ, ναι, μπορεί ο ΠΑΟΚ να βρει, εάν αποχωρήσει ο Χατσερίδης ή αν δεν αποχωρήσει, αλλά κριθεί αναγκαίο να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ στόπερ, λέμε τώρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και τις επόμενες εβδομάδες ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Εάν λοιπόν ο ΠΑΟΚ κρίνει ότι πρέπει να αποκτηθεί στόπερ, είτε αποχωρήσει πληγές. Ο Χατσερίδης είτε όχι, με τα χρήματα που μπορεί να διαθέσει, μπορεί να πάρει 5 φορές καλύτερο από το Βράνιες. Mm-hmm. Αυτή είναι η άποψή μου και νομίζω δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Λοιπόν, φτάσαμε. Να πω λίγο και το άλλο, γιατί δεν χρειάζεται και πολλή ανάλυση. Εντάξει, ούτε θα το αναλύσω. Έχω δώσει μια υπόσχεση στον εαυτό μου. Okay. Γίνεται αρκετή κουβέντα για το sold out του Άρη. Γιατί δηλώθηκαν στη Super League
Αν πούμε στην ιστοσελίδα, 16 κάτι. Ναι, okay. πες λίγο πώς γίνεται, ρε φίλε, να υπάρχει απόκληση 4.000 θέσεων, νομίζω, περίπου. Κοίταξε, εγώ μια ζωή γνωρίζω ότι το Κλειάνης Βικελίδης χωράει 18.000 κόσμο. Ναι. 19. Αλλά μπαίνοντας στο site του Άρη... Αυτό γνωρίζω. Μπαίνεις λοιπόν στη Super League και βλέπεις. Βλέπεις κάτι άλλο. Βλέπεις στη Super League. Ναι. Χωρητικότητα Κλειάνης Βικελίδης 18.540. Ναι. Αυτό λέει Super League. Και μπαίνεις στο site του Άρη. Και μπαίνεις στο site του Άρη και διαβάζεις 22.800. Αυτό πώς γίνεται, ρε φίλε, πραγματικά. Εγώ έργα ανακατασκευής του Χαριλάου ή καμιά έξτρα κερκίδα δεν θυμάμαι. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, ακούσαμε και διαβάσαμε για 25.000 με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Οκ, παιδιά, δεν είναι ζήτημα που εμένα με απασχολεί. Απλά το καταγράφω. Έχω μια απορία γιατί η Super League να αναφέρει 18.540 και στην ΠΑΕ Άρης να αναφέρεται 22.800. Αυτό και τίποτα άλλο δεν με ενοχλεί. Οκ. Ούτε αν ήταν 25, ούτε αν ήταν 23. Αυτό που με ενδιέφερε και ενδιέφερε και τον κόσμο του ΠΑΟΚ ήταν και είναι ο ΠΑΟΚ να φύγει νικητής όπως και έφυγε από το Κλειάδης Βικελίδης. Όλα τα υπόλοιπα τώρα, ωραία είναι και αυτά, να κάνουμε κουβέντες, να κάνουμε πλάκα. Απλώς έχω μια απορία πώς γίνεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League η χωρητικότητα του Κλειάδης Βικελίδης να είναι 18.540 φίλαθλοι και στην ιστοσελίδα του Άρη να είναι 22.800, αν μπορεί κάποιος να μου λύσει την απορία, θα τον ακούσω με πολύ χαρά για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και με αυτό. Λοιπόν, η ώρα πήγε μία. Ναι. Υπενθυμίζω για μία ακόμα φορά ότι δίνουμε και σήμερα 5 εισιτήρια για το παιχνίδι της Δευτέρας του ΠΑΟΚ με τα μωρά, τα 25χρονα και τα 26χρονα του Γιώργου Δόνη. Εντάξει, στις 9.30 το βράδυ. 5 εισιτήρια λοιπόν, FM κενό ΠΑΟΚ ή εισιτήριο όνομα τεπώνυμο. Το στέλνετε στο 54526, θα κάνουμε την κλήρωση λίγα λεπτάκια πριν τις 2. Αυτά, πάμε στο διάλειμμα, σε λίγο πάλι μαζί. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24, πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Υπενθυμίζω για μία ακόμα φορά 5 εισιτήρια για το παιχνίδι της Δευτέρας ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στην Τούμπα στις 9.30. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526, έχετε ακόμα 45 λεπτά για να διεκδικήσετε ένα από τα 5 εισιτήρια. Νίκο, τι γίνεται, ρε φίλε. Νίκος Μοσχοβίτης, ζωντανά. Είστε εδώ, ρε ζωντανά, φίλε. Πρέπει. Στο στούντιο, απέτηση του κοινού. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Εντάξει. Γι' αυτό ήρθα, παιδιά, να ξέρετε. Θα το καθιερώσουμε. Έτσι. Κάθε μέρα, όταν έχουμε παιχνίδι, θα είμαστε εδώ. Ωραία. Πώς θα βλέπετε σαν ιδέα. Εκτός και αν είμαστε πιθανά στο εξωτερικό, Στέργιο, μπορεί να έρθουν και μεγάλα παιχνίδια στην πορεία και να πρέπει να μην είμαστε εδώ. Μακάρι. Μακάρι να έρθουν. Πού γίνει ο τελικός του Champions League. Δεν ανακοινώνεται. Βγαίνουν οι τέσσερις. Είναι έκπληξη. Και μετά προκύπτει ποιος θα δώσει τα περισσότερα για να πάρει το Final Four. Και τυχαία, Στέργιο, και στο πρώτο Final Four και στο δεύτερο το πήραν οι διοργανωτές. Απίστευτο. Ναι. Αυτό το να δώσει περισσότερα. Μας παίρνει σε μια θέση λίγο. Η δύναμη της έδρας, φίλε. Μάλιστα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, Χάπο Ελχολών, ΠΑΟΚ, 8 παρατέταρτο, R3 και φυσικά ζωντανή ενημέρωση από το ΠΑΟΚ. R3, τι μαθαίνει κανείς σήμερα ο reporter μπάσκετ. Εγώ νόμιζα ότι ήταν μόνο από την Νόβα. Μπράβο, ωραία. Είναι και από ελεύθερο κανάλι. Πολύ όμορφα. R3. Πολύ όμορφα. Ωραία, αν είναι και από ελεύθερο κανάλι. Μια χαρά. Επίσκεψη μετά από πόσο χρόνο, Νίκο, στο Ισραήλ. Πολλά, ε. Oh. 17 και εγώ νομίζω. 17 νομίζω. Αλλά σου λέω με τέτοια πράγματα. Δηλαδή σου λέω πριν 2 χρόνια να με ρωτήσει ρόστερ, θα πρέπει να σκεφτώ πολλή ώρα για να θυμηθώ. Δεν τα πάω καθόλου καλά. Θυμάμαι ένα παιχνίδι. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ στο Ισραήλ κιόλα. Ξέρω, έχει νίκη. Έχει, αυτό πήγα να σου πω. Έχει μια μεγάλη νίκη σε επίπεδο Ευρωλίγκα μέσα στην Μακάμπι Τελαβίβ σε μια μοναδική παράσταση του Τζερόμου Σταφ. Α, μα μιλάμε για πολύ πρωταθλητριών. Ναι, ουσιαστικά τότε. Πρωταθλητριών, ναι, ναι, γιατί η Ευρωλίγκα ήταν. Ευρωλίγκα το βάζει μετά το 99. Κάπου εκεί το ορίζω εγώ. 98-99. Okay. Τεράστια εμφάνιση του Τζερόμου Σταφ. Και ο Νίκος Μπουντούρης είχε κάνει καλό παιχνίδι. Ναι. Κατάμεσο το Γιάντελιάου. Γιάντελιάου τότε το λέγανε. Τώρα έχει αλλάξει καμιά 55 ονόματα το γήπεδο. Αυτό θυμάμαι με πολύ αγάπη, γιατί τότε ξέρεις. Δεν υπήρχε άνθρωπος να μην βλέπει κύπελο πρωταθλητριών. Ναι. Στο μεταξύ, ρε φίλε, είναι φοβερό. Τότε το παιχνίδι μπορεί να τα ξέρω εγώ το 1900 πόσο. 95. Δηλαδή, μιλάμε για πριν 23 χρόνια. Πώς γίνεται στο Ισραήλ κάθε φορά όταν πηγαίνει να ξέρει ότι θα βρει κατά 90% και μια δύσκολη έδρα. Όπως ισχύει για τον ΠΑΟΚ. Είναι δύσκολη, Ναι, είναι δύσκολη. Τη σχολών. Είναι. Καταρχάς, εγώ το έχω ακούσει ότι έχουν πολύ καλή έδρα και όταν είδα τα στιγμιότυπα τη προηγούμενη αγωνιστική που έπαιζε Βενέτσια Χολών και είχαν καμιά 100 κομμάτια στην Ιταλία τα οποία ήταν όλα ένα και ένα. Και 100 μπορεί να λέω λίγα στο παιχνίδι με τη Βενέτσια. Κατάλαβα ότι και στην έδρα τους δεν ξέρω αν θα είναι γεμάτο το γήπεδο, γιατί από ό,τι είδα είναι
ψιλομεγάλο, δεν είναι γήπεδο δηλαδή, ξέρω εγώ, 2.000 θέσεων. Ναι. Είναι μια κανονική αρένα, αλλά από τη στιγμή που θα έχει μια σημαντική πυρότητα, θα έχει και αρκετή φασαρία. Ατμόσφαιρα δηλαδή είναι έτσι αρκετά απαιτητική. Σε καλή για... κατάσταση χολών. Δηλαδή τη βρίσκουμε σε καλή κατάσταση. Κοίταξε, είναι μια καλή ομάδα. Είναι, μια, είναι αυτό που έλεγα και χθες, μια τυπική ομάδα του Ισραήλ, στη λογική ότι έχει αρκετούς καλούς Αμερικανούς. Χθες ο βοηθός του Λέω Παθεοδόρου, Δημήτρης Μενουδάκος, ξεχώρισε το Wyatt και σωστά το ξεχώρισε γιατί είναι ο άξονας σου στο, στο παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που γενικά στηρίζει πάρα πολύ από το παιχνίδι του στο τρίποντο, κάτι επίσης φυσιολογικό και αρκετά αναμενόμενο. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι ομάδα τόσο υψηλού τέμπο όσο η Telekom Vonis την, την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Γιατί η το παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας με την Telekom Vonis ήταν... ανέβασαν το τέμπο πάρα πολύ ψηλά οι Γερμανοί. Ναι. Δεν ξέρω αν και η Hapoel Holon μπορεί να ανεβάσει τόσο ψηλά. Προφανώς και στην έδρα θέλει να το κάνει. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία πριν μία εβδομάδα έπαιξε μέσα στη Βενέτσια, την κοίταξε στα μάτια. Το μάτς το έχασε λεπτομέρειες και στις δύο παρατάσεις. Η Βενέτσια, η οποία για μένα μαζί με την Ρίφη είναι τα δύο φαβορί για τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου. Και το Σάββατο κέρδισε τη Hapoel Eilat πάλι στην παράταση. Mm-hmm. Δηλαδή έχει παίξει 105 αγωνιστικά λεπτά σε μία εβδομάδα μέσα. Ωραία. Οπότε δεν ξέρω αν θα παίξει ρόλο. Γιατί και εγώ όταν έβλεπα την Telekom Vonis την προηγούμενη εβδομάδα πριν το μάτς με τον ΠΑΟΚ Κυριακή απόγευμα να παίζει όπως έπαιζε, έλεγα ότι ήταν ψόφοι. Και την Τρίτη πήγαιναν με χίλια. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα για να υπάρχει κούραση σωματική στους παίκτες. Απλά η Telekom Vonis είχε και χαρακτηριστικά Αμερικανών πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή πολύ αθλητικοί παίκτες. Και η Hapoel Holon έχει, αλλά δεν ξέρω αν είναι τόσο υψηλό επίπεδο όσο οι Αμερικανοί της Telekom Vonis. Αλλά αυτό νομίζω μπορεί να ματσαριστεί και με την έδρα τους γιατί πραγματικά έχουν μια ωραία ατμόσφαιρα εκεί. Είναι νωρίς, Νίκο, για να κάνουμε υπολογισμούς για τον όμιλο. Μάλλον είναι νωρίς, Κοίτα, εμπειρικά το πάμε, ρε φίλε. Να πούμε δηλαδή ότι είναι τα παιχνίδια ναι. που ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει. Είναι τα παιχνίδια που ο ΠΑΟΚ και να χάσει. Κοίταξε. Εμπειρικά και από τα δύο προηγούμενα χρόνια και από την πρώτη χρονιά που από τους πέντε ομίλους που είχε το Champions League τότε περνούσαν και τρεις πέμπτοι. ΠΑΟΚ νομίζω τελευταία αγωνιστή είχε εξασφαλίσει την πρόκρισή του τότε πάλι στη Ventspils. Τέλος πάντων, η λογική λέει ότι σε έναν όμιλο που έχει 8 ομάδες και συνήθως ο ένας ξεχωρίζει και είναι και ένας ακόμα που είναι αρκετά ψηλά, συνήθως έτσι. Μετά η πρόκριση ανάλογα με τα αποτελέσματα πάει στις 8 νίκες, μπορεί να πάει στις 7, μπορεί να χρειαστεί και 9. Έτσι, δεν το ξέρεις. Απλά τι γίνεται. Η λογική λέει ότι από τη στιγμή που χάνεις ένα μάτσο εντός έδρας από αυτά που θεωρητικά μπορείς να τα πάρεις, όπως αυτό είναι με Telekom Vonis, κάπου θα πρέπει να το ματσάρεις. Ναι, τώρα θα είναι σήμερα μέσα στη Χολόν, αν το καταφέρει ο ΠΑΟΚ, θα είναι κάτι πολύ θετικό. Θα είναι με έναν εκ των δύο που θεωρητικά και μέσα στην έδρα σου μπορείς να χάσεις, με την Τενερίφη και με την Βενέτσια. Θα είναι σε κάποια άλλη έδρα. Δύσκολη. Εγώ λέω ότι με τον όμιλο που έχει ο ΠΑΟΚ φέτος, δηλαδή με τις δύο ομάδες που θεωρητικά είναι πιο αδύναμες, δηλαδή η Ελβετική, η Φριμπούρ και η Τσέχικη, η Όπαβα, αν σε αυτά τα μάτς κάνει τέσσερις νίκες και στη λογική ότι στην έδρα του θα κερδίσει την Αντέρ, θα κερδίσει τη Hapoel Holon, φτάσαμε στις 6. Ναι. Μετά θα πρέπει να πάει να κερδίσει με στην Αντέρ, θα πάει να πρέπει να κερδίσει με στη Χολόν, πιθανό, θα πρέπει να κερδίσει ένα από τα δύο παιχνίδια ή και τα δύο, αν μπορεί, με την Ρήφη και τη Βενέτσια, για να πει ότι πάει προς τα πάνω για την πρόκριση. Το θέμα είναι ότι αν μείνει στο 0-3 σήμερα, πάλι αναγκάζεται να πάει σε ένα σκηνικό όπως πέρσι. Που πέρσι ξεκινήσει άσχημα στο Champions League, ήταν πίσω, αν θυμάμαι καλά το ρεκόρ, ήταν 1-5 και από εκεί και μετά έκανε ένα ντεμαράζ με συνεχόμενες νίκες που συνδυάστηκε και με άλλα αποτελέσματα. Έτσι, γιατί δεν είναι μόνο ότι να κάνει τι νίκες, μετά χρειάζονται και άλλα αποτελέσματα για να προκριθεί. Αυτή ήταν με Telekom Vonis μπορεί να τον μπερδεύει λίγο. Έτσι, και νομίζω ότι από το ξεκίνημα τη σεζόν αυτή είναι η μοναδική ήττα που έχει χαλάσει λίγο την κατάσταση στη λογική των αποτελεσμάτων, έτσι. Ναι. Γιατί όσον αφορά την εικόνα της ομάδας, τους παίκτες που έχει και δεν έχει και όλα αυτά, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά όσον αφορά τα αποτελέσματα στα 6 μάτς που έχει δώσει μέχρι τώρα, τα επίσημα, το μοναδικό που ήταν εκτός προγράμματος, θα το πω. Δεν υπάρχουν νίκες και ήττες στο πρόγραμμα, αλλά τέλος πάντων, παιχνίδι που θα περίμενε ότι μπορεί να το έχει κερδίσει είναι αυτό. Με Telekom Vonis. Τα άλλα, okay. Και στην ΑΕΚ μέσα στο ΑΚΑ δεν νομίζω ότι υπάρχουν σε φάση δεύτερη αγωνιστική να πάνε να κερδίσει την ΑΕΚ μέσα στο ΑΚΑ. Και τη Βενέτσια μέσα στη Βενετία δεν νομίζω ότι σε φάση να την κερδίσει τώρα. Αυτό είναι το μοναδικό παιχνίδι που ίσως λίγο να τον είναι. Έχει κρατήσει πίσω. Okay, εντάξει. Τώρα, κάποιο πρόβλημα που δεν έχει καινούριο. Από το βράδυ της Κυριακής η αποστολή βρίσκεται στο Ισραήλ. Χθες έκανε προπόνηση το βράδυ εκεί στο γήπεδο της Hapoel Holon και σήμερα το πρωί έκανε ένα πρόγραμμα. Ο Γκος είναι εντάξει, ο Γκάρετ είναι εντάξει. Ο Γκάρετ είναι εντάξει. Ο Τζόνς δεν έχει ακολουθήσει την αποστολή. Έτσι κι αλλιώς είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη
Ο ΠΑΟΚ παίζει σήμερα με τη Χολόν, το Σάββατο παίζει με τον Χολαργό στην Αθήνα. Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε εικόνα για τον Τζόουνς. Ο Χολαργός τι φάση, όπως διακόπτω. Δεν έχω δει καθόλου, ούτε μισή φάση. Μία ομάδα η οποία ανέβηκε φέτος. Μια ομάδα η οποία δεν έχει μισοβδόματα παιχνίδια για ταξίδια. Που είναι και μια ομάδα η οποία έχει πάρει και κάποιους αρκετά καλούς παίκτες, το Γιάνκοβιτς, ας πούμε, τελευταία. Ναι. Έτσι, και έχει κάποιους Αμερικανούς ενδιαφέροντες, έχει το λίγο Γιάννη προπονητή. Και όπως λένε προπονητές που έχουν ζήσει και από τη μία πλευρά της ομάδας με ένα μάτς την εβδομάδα και από την άλλη πλευρά της ομάδας με δύο μάτς την εβδομάδα, αυτά τα παιχνίδια η μία ομάδα τα περιμένει σαν λουκούμια, όπως έχει πει. Άρα υπολογίσιμος ο Χολαργός με δύο λόγια. 100%. Ναι. Κανένα μάτς δεν είναι εύκολο. Ναι. Κανένα μάτς. Είδες, ο Πανιώνος κέρδισε. Έτσι, με πέντε παίχτες, 5,5. Κέρδισε όμως. Λοιπόν, θα δούμε, καλά, μέχρι το Χολαργό έχουμε καλά, ναι, okay. Το σημερινό. Ο Τζόουνς είναι ο ομαδικός, ο οποίος ας πούμε ότι είναι πρόβλημα που παραμένει εκτός, αλλά έτσι και δεν είχε ακολουθήσει την αποστολή. Ο Νόντας Παπαντονίου έτσι και αλλιώς πάλι δεν ακολούθησε την αποστολή, ήταν εκτός ο δεκάδας και στο μάτς με τον Προμηθέα. Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να δώσει συνέχεια μετά την νίκη με τον Προμηθέα, εγώ νομίζω ότι βρίσκει και λίγο καλύτερη ψυχολογία. Το μάτς του Σαββάτου ήταν σημαντικό, το, και ότι το κέρδισε και το ότι το κέρδισε παίζοντας όπως ήθελε αυτός. Δηλαδή. Δεν το κέρδισε σε ένα κλειστό μάτς που του μπήκαν ένα-δυο σούτ και όλα αυτά. Ήταν καλύτερος, ήταν κυρίαρχος. Το είχε το μάτς εκεί που ήθελε αυτός και κέρδισε εύκολα τον Προμηθέα. Αν καταφέρει και σήμερα να κερδίσει με τέτοια έδρα, νομίζω ότι παίρνει πολύ περισσότερη όθηση για τη συνέχεια. Και βαθμολογικά εννοείται ναι. Για την κατάσταση των όμιλων. Και ψυχολογικά. Ναι. Ψυχολογικό, ναι. Πάντως, μιλώντας για Παπαντονίου, μάλλον δύσκολα θα παραμείνει, δεν είναι, όταν μένει εκτός αποστολής. Κοίτα, κάποια ενημέρωση ακόμα δεν υπάρχει. Η λογική τι λέει. Η λογική, συμβόλαιο, το συμβόλαιο που έχει, η συμφωνία που έχει με τον ΠΑΟΚ είναι μέχρι 4 Νοεμβρίου, αν θυμάμαι καλά. Αυτή η μηνιαία, που είναι κάτι παραπάνω από ένα μήνα δηλαδή. Ναι, ναι. Δεν βλέπω να προκύπτει κάτι περαιτέρω από αυτό, από τη στιγμή που ήρθε και ο Τέπιτς. Ναι. Και ο Τέπιτς είδε σήμερα την Παρασκευή, έπαιξε το Σάββατο, πήρε χρόνο συμμετοχής, ακολούθησε κανονικά την αποστολή και στο ΣΑΕΛ και σήμερα και πάλι αναμένεται να έχει ρόλο. Εντάξει, ας μην προτρέχουμε, αλλά η λογική λέει ότι δύσκολα, διότι όταν μένει εκτός αποστολής από παιχνίδια, εντάξει τώρα. Η λογική λέει ότι κάπου εκεί, τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, θα έχουμε μία. Όχι οριστική, γιατί μέσα σεζόν πάντα μπορούν να προκύψουν προσθήκες, αλλαγές και όλα αυτά και διάφορα θέματα, αλλά νομίζω ότι κάπου αρχές Νοεμβρίου. Θα έχουμε πια ένα ρόστερ του ΠΑΟΚ που θα ξέρουμε πώς θα πορευτεί για το επόμενο διάστημα. Ναι. Γιατί τώρα που μιλάμε υπάρχουν διάφορα ερωτηματικά. Υπάρχει του Τζόουνς που είναι ερωτηματικό, θα δούμε αν θα επιστρέψει κανονικά. Στον ΠΑΟΚ περιμένω ότι είναι κομπλέ, γιατί αυτό τους έχει πει ο γιατρός, έτσι δεν το έχουν βγάλει από το μυαλό τους, ότι την άλλη εβδομάδα λογικά θα επιστρέψει και θα είναι στο 100%. Και αν γίνει αυτό, δεν νομίζω ο ΠΑΟΚ να μείνει με 7 ξένους. Γιατί έχει το Τέπιτς πλέον. Ο Τέπιτς έχει συμφωνήσει μέχρι το τέλος σεζόν. Να δούμε αν θα αλλάξει κάποιο. Και να δούμε τι θα γίνει και με τον Παπαντονίου που ήρθε. Η λέξη που μου έρχεται δεν είναι πολύ ραδιοφωνική, αλλά τέλος πάντων ήρθε για να βοηθήσει σε ένα δύσκολο διάστημα. Και εντάξει, τέτοια συμφωνία όταν είναι για ένα μήνα, εντάξει, ξέρουμε ότι. Είναι λίγο μια διαδικασία. Ναι. Στέργει όλα καλά, φίλε μου. Όλα καλά. Ωραία. Χαίρομαι. Χαίρομαι. Αγάπη, γιατί γελάς. Συμβαίνουν αγάπη. Συμβαίνουν. Ζωντανή εκπομπή. Δεν σου έχει ξανατύχει δηλαδή αυτό το πράγμα. Ζωντανή εκπομπή. Okay. Αλλά δεν το βάζουν ποτέ λίγο, στα λίγο, ναι. Να κάνουμε, λίγο νερό για την αγάπη. Υπάρχει τότε πάντα. Πολύ γέλωτα. Ναι. Εντάξει. Μάλιστα, είπαμε 8 παρατέταρτο. Χάπολ Χολόν, ΠΑΟΚ. Τρίτη αγωνιστική ή τρίτη. Τρίτη αγωνιστική. Του μετά ο ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά, στο Champions League παίζει εντός έδρας με. Την επόμενη εβδομάδα. Αντέρ, νομίζω. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Και ακολουθεί μετά, είναι και, έρχεται σε σχέση και το παιχνίδι το σημαντικότερο έτσι, για την αρχή τη σεζόν. Που έχει να κάνει με το κύπελο. Με τον πρώην τελικό κύπελο. Είναι σημαντικό. Με την ΑΕΚ. Που είναι με την ΑΕΚ το άλλο Σάββατο. Φίλε, τι γίνεται στο μπάσκετ, είστε non-stop. Ναι, έτσι πάει. Μπορεί να αργεί να ξεκινήσει, αλλά όταν ξεκινάει, δεν το λυπάτε. Ναι, δηλαδή. Ανά δύο-τρεις μέρες αγώνα. Κάπου, τι γίνεται. Νομίζω κάπου προς τέλη Νοεμβρίου έχει μια διακοπή για αυτή την αστειότητα των παραθύρων πάλι. Ναι. Της FIBA. Πότε? Κάπου τέλη Νοεμβρίου νομίζω. Μαζί με το ποδόσφαιρο θα πέσει. Τι ωραία. Όχι, όχι. Το ποδοσφαίρο είναι μετά τις 11. Όχι, νομίζω πως τέλος Νοεμβρίου είναι. Α, εντάξει. Έτσι νομίζω. Μην είναι μαζί, ρε παιδιά, τουλάχιστον. Ναι. Να έχουμε κάτι τουλάχιστον να ασχολούμαστε. Εντάξει, γελάτε με τον Nations League. Αυτό που γίνεται με τα παράθυρα στο μπάσκετ είναι πολύ χειρότερο από τον Nations League. Δηλαδή είναι... Δεν έχω εικόνα για το παράθυρο, αλλά το πρωτάθλημα των εθνών, όπως μεταφράζουν ορισμένοι, είναι μια ιδία και μισή. Ναι. Δηλαδή, μια μισή ιδία. Αυτό με το παράθυρο είναι μια ιδία και μισή. Ναι, αυτό δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή, να παίζει η εθνική ομάδα Παρασκευή βράδυ και την ίδια ώρα να παίζει Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, Μακάμπι Τελαβίβ. Θα γίνει πάλι αυτό, δηλαδή η Ευρωλίγκα θα παίζει. Φυσικά θα γίνει. Άρα θα πάνε πάλι παίξει από τον ΠΑΟΚ. Ναι, είναι αρκετά πιθανό. Κόνιερ, Μαργαρίτη. Κοίταξε ο Μαργαρίτη, αν είναι καλά, δεν έχει ξεκινήσει καλά σεζόν η αλήθεια, γιατί οκ.
είχε πάλι ένα θεματάκι με το γόνατό του. Ναι. Εγώ δεν το αποκλείω, γιατί η εθνική ομάδα είχε, είχε εξασφαλίσει την παρουσία του στο μπάσκετ, έτσι. Ναι. Και, και μαθηματικά με το 8 στο 8 που έχει κάνει. Δεν το αποκλείω να είναι και 12ος Χρυσικόπουλος, στο μπάσκετ. Που, είναι, που έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Στα παράθυρα νομίζω θα βοηθήσει. Mm. Αλλά τώρα μιλάω πηγαίνοντας ναι. προς το καλοκαίρι, έτσι, ναι, το Σεπτέμβριο που είναι το, το μοντομπάσκετ. Δεν το αποκλείω για τον Μαργαρίτη. Να είναι, άμα είναι καλά δηλαδή σωματικά και όλα αυτά, να, να πάει ως 12ος, ξέρω, 10ος, όχι 14ος, όχι 12 πάνε. Μάλιστα. Αλλά να είναι σίγουρα στους 15 και μετά να, να αποφασιστεί αν θα είναι στην, στην αποστολή στο τέλος. Μείνε λίγο μαζί μας 3 λεπτά ναι, ναι. να διαβάσουμε πριν πάμε στο διάλειμμα τις δηλώσεις του Λίνεν. Ναι, ναι. Πραγματικά είναι. Καταγγελτικό, φίλε. Είναι απόλαυση. Λοιπόν, εν ώψη του αγώνα της ΑΕΚ με την Μπάγερ Μονάχου, δεν ξέρω αν διάβασε ή μας άκουγες που έχει πει ο Ουζουνίδης να κρατήσουμε την Μπάγερ μακριά από την περιοχή ναι, μας. Ναι, ναι, ναι. Μνημείο αυτή η δήλωση. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν ανεβαίνει το διπλό με αυτή τη δήλωση. Φοβάται, ξέρω εγώ, η Βαβαρή. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Εύα Λίνεν, ο Γερμανός προπονητής που έχει καθίσει και στον πάγκο της ΑΕΚ, του γίνεται η ερώτηση η ομάδα σας αντιμετωπίζει την ΑΕΚ αν έχει πάρει πρόσκληση. Και λέει, αυτός ο σύλλογος δεν υπάρχει πια. Λέει ο Λίνεν. Αφού η ΑΕΚ υποβιβάστηκε και κατέθεσε αίτηση για πτώχευση, φαίνεται ότι κατέστρεψαν όλα τα έγγραφα. Έτσι δεν έχουν τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου μου πια. Τώρα ο σύλλογος ενεργεί με νέο φορολογικό αριθμό, νέα διεύθυνση και χωρίς τις υποχρεώσεις του παρελθόντος. Συνέχισε, αγάπη. Για τον λόγο για τον οποίο δεν έχει λάβει τις πληρωμές του απίστευτο. Ακόμη. Απίστευτο. Και αυτός. Αυτό είναι περισσότερο απενοχλητικό και καταντά γελίο. Η συμπεριφορά των υπεύθυνων είναι τουλάχιστον απαράδεκτη. Έχουν ενεργοποιήσει τη FIFA σε αυτό το θέμα, αλλά δεν έχουν κάνει κάτι μέχρι στιγμής. Ο σύλλογος ξεκίνησε από την τρίτη κατηγορία, πήρε ένα νέο αριθμό φορολογίας και αυτή τη στιγμή έχουν διαγραφεί αρκετά χρέη και υποχρεώσεις. Αυτή η νομική βάση επικρατούσε τότε στην Ελλάδα. Ακόμη πιο σκανδαλώδης όμως είναι η παθητικότητα των διεθνών ενώσεων, οι οποίες δεν ασκούν πίεση στο σύλλογο. Και γίνεται και η ερώτηση για το αν θεωρεί ο Λίνεν ότι έπεσε εισκεμμένα η ΑΕΚ στη ΓΑΜΑ Εθνική. Το ψάξε το θέμα πριν κάνει συνέντευξη. Πήγε πολύ προετοιμασμένο. Μπράβο του. Δεν τι απάντησε λοιπόν ο Λίνεν. Ναι. Δεν γνώριζα ακριβώς διοικητικές και οικονομικές ηθίκες τότε. Όμως έχοντας εμπειρία από την Ελλάδα, είμαι προετοιμασμένος για αυτή την περιπέτεια. Αλίμον. Με είχαν προειδοποιήσει να μην πάω. Πιστεύω πως θα μπορούσαμε να έχουμε σωθεί ακόμη και με αυτή την νεανική και άπειρη ομάδα, αν βοηθούσαν όλοι. Τι εννοεί ο Λίνεν, Νίκο, αν βοηθούσαν όλοι. Κάποιοι δεν βοήθησαν δηλαδή. Δεν ξέρω. Να παραμείνει ΑΕΚ. Να καταλάβω. Και σε ερώτηση αν συμμετείχαν όλοι, απαντάει τις τελευταίες εβδομάδες είχα διαπιστώσει πως κάποιοι παίκτες και παράγοντες δεν ακολουθούσαν τον ίδιο στόχο. Έλα. Αν ένας ή δύο παίκτες παίζουν προς τα πίσω αντί για προς τα εμπρός, τότε αυτό είναι αντιπαραγωγικό. Η κατάσταση ήταν τέτοια στο τελευταίο παιχνίδι πριν φύγω που ο αρχηγός ήρθε και με ρωτούσε τι συμβαίνει. Η δουλειά μου στην ΑΕΚ ήταν μια σκληρή εμπειρία. Βγάζω εκτός τους φιλάθλους, την πόλη και τη χώρα γιατί έζησα και όμορφες στιγμές. Ας μην ξεχνάμε ότι τότε η κρίση στην Ελλάδα ήταν στην κορύφωσή της και πολλοί παίκτες και άνθρωποι της ΠΑΕ περνούσαν δύσκολα. Πολύ ωραία τα είπε ο Εύαλντ Λίνεν. Κατά της ψυχής, λέγω. Ενημερωμένος, διαβασμένος και ο συνάδελφος που πήρε αυτή τη συνέντευξη. Λοιπόν, αφού ευχαριστήσω τον Νίκο που ήταν μαζί μας, είχαμε μια ωραία κουβέντα. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να καταφέρει στο Ισραήλ να πάρει μια σημαντική νίκη, όπως είπε και ο Νίκος και λέμε και όλοι, και για βαθμολογικούς λόγους αλλά και για ψυχολογικούς, να κάνει μία ακόμα νίκη μετά το μάτς με τον Προμηθέα. Το αφήνουμε πάνω σου, φίλε. Ξεκάθαρα. Δύσκολα είμαστε, παιδιά. 8 παρά 4 ζωντανή ενημέρωση από το ΠΑΟΚ 24 και κάλυψη από την ΕΤ 3. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, έτσι διάβασα σε δύο site. Φαντάζομαι ότι έτσι ισχύει. Εντάξει, 5 εισιτήρια για το μάτς με τον Παναθηναϊκό τη Δευτέρα στην Τούμπα στις 9.30. Έχετε ακόμα μισή ώρα. 28 λεπτά για την άμεσα ακριβής. FM και ενώ πάω ονοματεπώνυμο στο 546. 54526, σωστά το μήνυμα. FM και ενώ πάω ονοματεπώνυμο 54526. Θα κάνουμε την κλήρωση στις 2. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Στην τελική ευθεία για το σημερινό πάω 24. Χωρίς το Σταύρο Κόλκα που από αύριο θα είναι και πάλι μαζί μας. Λοιπόν, έχετε ακόμα 10 λεπτάκια γεμάτα για να στείλετε ένα μήνυμα για τα ένα από τα 5 εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Δευτέρα το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Σε ένα δεκάλεπτο θα κάνουμε και την σημερινή κλήρωση. Τις δηλώσεις του Λίνεν τις διαβάσαμε. Ωραία τα είπε ο Γερμανός. Mm-hmm. Εντάξει, ένας άνθρωπος με έντονη πολιτική δράση όταν έπεσε στη Γερμανία. Ναι. Είχε πολλά προβλήματα με το τότε καθεστώς, γενικώς ένας άνθρωπος που δεν μασάει τα λόγια του. Ναι, ναι. Εντάξει, και μια χαρά τα είπε. Τα όσα κατάλαβε, τα όσα έζησε
στο διάστημα που ήταν προπονητής στην ΑΕΚ. Πες λίγο αγάπη το πρόγραμμα το αυριανό. Περίμενε, ενώ βλέπουμε τώρα τις φάσεις από το Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης. Ευθύμης Κουλούρης 2 γκολ. Ηρωικός Ευθύμης Κουλούρης. Ναι, ναι. Το δεύτερο λίγο γκολ ειδικά με ανοιχτό, αίμα, ανοιχτό ναι, κεφάλι. Ναι, ναι. Ωραία εικόνα. Κεφαλιά μετά το μάτσε. Αποθέωση από όλους. Και νυν και πρώην συμπαίκτης ο Πέλκας πρώτος από όλους. Τον αποθέωσε μέσα στο Instagram. 2 γκολ ο Ευθύμης Κουλούρης έχει φτάσει τα 6 στο πρωτάθλημα. Ναι. Τα οποία 6 έχουν δώσει στον Ατρόμητο 9 βαθμούς. Ναι. Okay. Μία assist ο Γιαννούλης βέβαια ήταν αυτογκολ. Mm-hmm. Αλλά εσύ το Γιαννούλη ήταν πολύ καλή. Νομίζω ο Μουνάφο έβαλε το αυτογκολ, δεν είναι. Είναι αυτή η τέταρτη που λέμε ότι όποιο και αν τη βρει μπαίνει μέσα. Και μία assist ο Χατζησαΐας στον γκολ το τρίτο του Κουλούρη. Νομίζω ο Χατζησαΐας κάνει την κεφαλιά. Ναι. Με την οποία ο Κουλούρη στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 3-2. Καλό παιχνίδι για όλου. 19 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, 19 ο Ατρόμητος. Χέρι-χέρι συνεχίζουν να είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Λοιπόν, πάμε λίγο στο αυριανό πρόγραμμα για να έχουμε μία εικόνα τι μας περιμένει με φόντο φυσικά το παιχνίδι της Πέμπτης με τη Βίτη στις 10 το βράδυ. Αύριο το πρωί στις 12.30 στην Τούμπα θα μιλήσει ο Ρασβάν Λουτσέσκου και ένας ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Το απόγευμα στις 6.30 η προπόνηση στην Μεσήμβρια. Τώρα, όσον αφορά στη Βίτη, 8 παρατέταρτο η συνέντευξη τύπου των ανθρώπων της Βίντι, 8.30 η τελευταία προπόνηση στην Τούμπα. Οπότε νομίζω το απόγευμα είναι τα περισσότερα. Θυμίζουμε ότι στις 7 παίζει η K19 του ΠΑΟΚ με την ΑΕΛΕ Μεσού, αν θυμάμαι καλά. Στο Καθατζόγλιο. Youth League, στο Καθατζόγλιο, ναι. Είναι ελεύθερη είσοδος. Στη ρεβάνς του 1-2 ναι. Είναι ελεύθερη είσοδος. Ναι. Πηγαίνετε στο εκδοτήριο που είναι μπροστά εκεί στο Καφτατζόγλιο, στα επίσημα, και απλά με την επίδειξη ταυτότητας και το ΆΜΚΑ μπαίνετε στο γήπεδο. Δεν χρειάζεται να δώσετε ούτε μισό ευρώ. Είναι αγώνας για το Champions League των μικρών της UEFA. Σημαντικό να είστε εκεί, δίπλα στην ομάδα του Γκαρσία και του Σνάουτνερ. Υπάρχει γιατί ακόμα ένας γύρος στη συνέχεια, εφόσον με το καλό ΠΑΟΚ που νομίζω θα τα καταφέρει να υπερασπιστεί, ναι, αυτό το 2-1 που κατέκτησε στην Κύπρο στο πρώτο μάτς. Θα υπάρξει ακόμα ένας γύρος για τον δικέφαλο, δηλαδή δύο αγώνες, ένας εντός, ένας εκτός, και στη συνέχεια θα υπάρχει διακοπή, ναι, καθώς θα πρέπει να περιμένει ο ΠΑΟΚ, εάν με το καλό φτάσει μέχρι τέλος της δικής του διαδρομής, θα περιμένει να τελειώσει η φάση των ομίλων που είναι όπως οι όμιλοι των μεγάλων, εντάξει, και οι νικητές των ομίλων και οι νικητές από το γύρο, από τη διαδρομή που είναι ο ΠΑΟΚ, θα συνθέσουν την τελική φάση του Champions League. Είναι σημαντικό για την ομάδα την K19, φυσικά για τα παιδιά έτσι να βάλουν στο βιογραφικό τους μία διάκριση. Σπουδαίες ομάδες, σπουδαίοι αγώνες, εάν καταφέρει ο ΠΑΟΚ και ξεπεράσει το εμπόδιο τώρα της κυπριακής ομάδας για τον επόμενο γύρο. Λοιπόν, πάμε στο Ραφαήλ, τον έχουμε μαζί μας. Να μας ενημερώσει ο Ραφαήλ, αφού τον καλυπερίσουμε, για τον αυριανό αγώνα της ομάδας βόλεϊ του ΠΑΟΚ με την ΒΒ SK Κωνσταντινούπολης, 6 ώρα, ζωντανή κάλυψη από το Κοσμοτέ Σπορ 7 και φυσικά ζωντανή ενημέρωση από το ΠΑΟΚ 24. Ραφαήλ, καλησπέρα. Καλησπέρα, όλες με το περίεργο όνομα φέτος. Ρε Ράφα, αυτό θα έλεγα. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, ναι. Την άλλη τη λέγανε Καζιμπάρτσικα. Καζιμπάρτσικα, ναι. Ναι. Και τώρα πάμε σε αυτή. Ναι. Αυτή πώς τη λέμε, Ραφαήλ, για πες. Αυτή BBSK. Λογικά. Αν το πάμε στα αγγλικά, βέβαια. Ναι. Να το λέμε ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης, θα τους λέμε, ναι. Ωραία, ναι. Το κλείνουμε. Γιατί και μετά, στον τρίτο γύρο, εντωμεταξύ είναι και μια υποψήφιος αντίπαλος, Ποζογίλνιτσα λέγεται η άλλη. Ωραία, δηλαδή, Ραφαήλ. Ναι, άμα μας δει και αυτή. Θα βρούμε κάτι και εκεί. Τρεις γύροι, ναι, η Αυστριακή, εντάξει. Να, έτσι, κάπως έτσι. Θα τους βαφτίσουμε. Ναι, φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ναι, έλα, λυπηθείτε μας. Αυτό, αν είναι δυνατόν. Δυο μάτς, δηλαδή, Ευρώπη και τα δύο μας γίνει γλώσσα, για να πούμε. Αυτοί τώρα οι Τούρκοι πώς είναι? Λοιπόν, είναι όπως είχε πει και ο Δημήτρης Κωνσταντίνης όταν το φιλοξενήσατε, είναι μια αμφιβώς τουρκική ομάδα. Yeah. Λίγο περίεργο δηλαδή για τα δεδομένα της Τουρκίας που ρίχνουν χρήμα και στο βόλιο όπως και στο μπάσκετ. Έχει αρκετούς διεθνείς παίκτες, αρκετά ονόματα δηλαδή καλά τα οποία αγωνίζονται και στην εθνική ομάδα της χώρας τους. Τρεις παίκτες βέβαια ξεχωρίζουν περισσότερο. Ο διαγώνιός με την Τόι που παίρνει συνήθως περισσότερες μπάλες. Έχουμε τα δύο ακραίους καλούς και έναν κεντρικό. Από τα μέχρι τώρα δηλαδή παιχνίδια που έχουμε δει έτσι λίγο τα στατιστικά κτλ. Αυτοί οι 3-4 παίκτες είναι που ξεχωρίζουν σε όλα τα μάτς. Στο πρωτάθλημα τους έχουν δύο νίκες αλλά και τις δύο με βαθμολογική απώλεια και με υποδέστερες ομάδες. Άρα δείχνει ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει αρκετά τροτά σημεία.
Στα μάτς με τη Σασταμάλα στο Champions League έχει δείξει αρκετά καλά στοιχεία στο σερβίς. Είχε νομίζω 24 σάουτ σε δύο παιχνίδια. Οπότε εντάξει, είναι ένα σημείο που πρέπει να προσέξει λογικά ο ΠΑΟΚ το σερβίς των Τούρκων. Έχει γενικότερα μια ομάδα με ψηλά κορμιά, με καλά ποσοστά στην επίθεση. Νομίζω ότι θα είναι μια ενδιαφέρουσα σειρά και τα δύο τα πάντα. Mm-hmm. Και αυτό στη Θεσσαλονίκη και την άλλη ομάδα στην Τουρκία. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι σε καλή κατάσταση τώρα. Νομίζω ότι είναι καλά. Είναι πλέον εδρεοποιημένες. Ναι, υπήρξε αυτό το 2-3 μέσα στην Κομωτινή νίκη με την απώλεια. Εντάξει, όσο και να πεις τώρα το αποτέλεσμα μια νεοφόντου στη ομάδα ότι έχεις απώλεια βαθμού στην πρώτη αγωνιστική, στη δεύτερη αγωνιστική την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Έφερε λίγο μια γκρίνια, μια γενικότερη καταστροφολογία από την αρχή. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι τα πράγματα. Όχι, προς Θεού, εντάξει. Και, ναι, δοκίμασε και ο Στάνκου πράγματα. Έβαλε δηλαδή το Μάρκες στην αρχή διαγώνιο. Μπήκε και ο Όκολιτς στο κέντρο, έπαιξε καλά βέβαια, είχε 10-15 επιθέσεις. Αλλά νομίζω ότι αύριο θα δούμε τον ΠΑΟΚ που είδαμε και στο link-up και στα μάτς της Ευρώπης, δηλαδή με τον Τζούριτς βασικό, Μάρκες και τα Κουρίδη, ίσως και Όκολιτς στους κεντρικούς. Και από εκεί και πέρα Σαφράνοβιτς, Κόρτσανιουκ και τον Κωνσταντίνη στο Λίμπερο. Και όχι μεν πήρε προχθές χρόνο συμμετοχής, mm-hmm. έβαλε 3 πόντους και σε κρίσιμα σημεία κιόλας, άρα δείχνει κουβανός ότι μάλλον και ίσως και γρηγορότερα μπορεί να μπει. Πώς τον είδες? Άρα... Είναι καλά, σε καλή κατάσταση. Έτσι φάνηκε, δηλαδή πήρε μπάλες σε κρίσιμα σημεία στην Κομωτινή. Mm-hmm. Ήταν δηλαδή σε σημεία που έκαιγε που λέμε η μπάλα και όμως τελείωσε τις επιθέσεις. Για να πέφτει δηλαδή που είχε μία μέρα που ήρθε στην Θεσσαλονίκη και μπήκε κατευθείαν στην ομάδα με συμπαίκτες που δεν γνωρίζετε. Ήταν νομίζω καλά τα πρώτα στοιχεία. Ναι. Καλό αυτό. Γιατί εντάξει, καλό, ήταν, ναι. Ήταν λίγο περίεργο αυτό το διάστημα νομίζω και για αυτόν και για τον ΠΑΟΚ και γενικότερα για το κλίμα που είχε δημιουργηθεί. Εννοείται και είναι αυτό που είχαμε πει και, και σε προηγούμενες πάλι συνδέσεις που είχαμε τον προηγούμενο καιρό, ότι ο ΠΑΟΚ πλέον από εδώ και πέρα έχει μάτς, δύο μάτς κάθε εβδομάδα. Δηλαδή τώρα παίζει την Τετάρτη το Ευρωπαϊκό, το Σάββατο παίζει με τον Ηρακλή, την άλλη Τετάρτη ο Επαναληπτικός, ξανά πρωτάθλημα. Αν συνεχίσει το Champions League πάλι δύο παιχνίδια. Δηλαδή το ρεπό το ΠΑΟΚ τώρα στο πρωτάθλημα έτσι όπως έγιναν τα πράγματα με τις αποχωρήσεις των ομάδων θα είναι περίπου στα μέσα Νοεμβρίου. Και νομίζω... Άρα μέχρι τότε είναι συνεχόμενα παιχνίδια. Νομίζω πρέπει να δώσει και μάχη για να βρει θέση τώρα στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν έρχεται και παίζει κατευθείαν. Εννοείται, ο Γκόρτσανιουκ έχει δείξει πάρα πολύ θετικά στοιχεία. Δεν είναι δηλαδή ένα παίχτη που θα τον βγάλεις τώρα και θα περιμένεις ξαφνικά από το Χιμένες να στα δώσει τα ίδια πράγματα. Νομίζω ότι δηλαδή, το Χιμένες ότι σε ένα μήνα θα πρέπει να δούμε σε τι εικόνα περίπου είναι για να τον κρίνουμε τελείως. Μέχρι στιγμής πάντως ο Γκόρτσανιουκ αποδεικνύεται λίρα 100 για τον ΠΑΟΚ και στην υποδοχή βοηθάει και στην επίθεση πολύ σημαντικά. Ο Σαφράνοβιτς είναι πολύ καλός, είναι ο παλιός καλός Σαφράνοβιτς στην αρχή της χρονιάς και είναι σημαντικό για τον Σαφράνοβιτς φέτος το ότι η μπάλα πηγαίνει και στον Κόρτσενιουκ, πηγαίνει και στον Τζούριτς, παίζει ο Φιλίπποφ και με τον Μάρκες και τον Τακουρίδη. Άρα δεν είναι το περσινό που πήγαινε η μπάλα στον Σαφράνοβιτς επειδή ο Πάκου δεν είχε διαγώνιο όταν ξεκίνησε δηλαδή με τον Γκόμες χρονιά κτλ. Επομένως είναι πιο απελευθερωμένος ο Ισραηλινός. Ραφαήλ, 5 ευρώ και 10 τα εισιτήρια. Ναι, νομίζω θα έχει κόσμο. Έχω την εντύπωση ότι βλέπω πολύ μεγάλη επιθυμία μεγάλης μερίδας του κόσμου να πάει στο Παλατάκι αύριο το απόγευμα. Ναι, είναι και μια νορμάλ ώρα, 6 ώρα. Εντάξει, ναι, τώρα, καλή ώρα είναι. Και... Ναι, νομίζω είναι θα έχει κόσμο. Είναι link ποδοσφαιρικού αύριο, επομένως Κοσμοτέ λογικά το πήγε νωρίς το μάτς για τηλεοπτικούς λόγους, αλλά νομίζω ότι θα έχει κόσμο και αύριο και λογικά και το Σάββατο πιστεύω θα έχει και με τον Ηρακλή, γιατί είναι 5 ώρα το μάτς εκεί πέρα. Όσοι δεν φύγουν δηλαδή για τριήμερο και αυτά, θα ήταν μια καλή επιλογή να έρθουν στο Παλατάκι. Δεν ξέρω πόσο κόσμο μπορεί να περιμένουμε, αλλά νομίζω ότι θα έχει πολύ καλή ατμόσφαιρα αύριο το Παλατάκι. Αυτή την αίσθηση έχω. Ήταν και αυτό που με έκανε αίσθηση που το είπε ο Τζούριτς προχθές στη συνέντευξη τύπου, λέει ότι πρέπει να έρχεται ο κόσμος λέει σιγά σιγά στο γήπεδο, γιατί αν το γεμίσει λέει ξαφνικά στα μάτια με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, σωστό, λέει θα είναι σωστό, δύσκολο για μας. Είναι έμπειρος ο Τζούριτς. Είναι δηλαδή, και το λέει ένας έμπειρος παίχτης δηλαδή, βέβαια, για αυτό το που έχει εμπειρία από γεμάτα γήπεδα, άρα αυτό πρέπει να μας λίγο βάλει σε μια σκέψη. Εντάξει, για να γεμίσει ήταν, λίγο δύσκολο. Όχι να γεμίσει, απλώς να έχει αυτό. Μια βάση, ξέρω εγώ, φαντάζομαι εννοεί ο Τζούριτς 3.000, 3.500. Αυτό ακριβώς, ναι. Γιατί εντάξει, η χαοτική διαφορά είναι πάντα από την κανονική διάρκεια της σεζόν με τους τελικούς που γίνεται φυσικά το γήπεδο, εντάξει. Πες μας λίγο πριν κλείσουμε για τη φανταστική απόφαση τη χθεσινή στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Φανταστική, δεν λέει τίποτα. Εντάξει, το πιο λογικό σύμφωνα με τα όσα είπε και εκείνος ο υπόπτης μετά το τέλος του μάτς είναι ότι μάλλον τον πέρδεψε η γραμμή των βολών. Βέβαια, εντάξει, τώρα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Τώρα γίνονται αυτά, λες, Ραφαήλ, τον μπέρδεψε. Τι μπέρδεψε, σε παρακαλώ. Ναι, είναι δυνατόν τώρα, είναι δυνατόν. Δηλαδή μπερδεύτηκε στο 12-11 στο tie break, δηλαδή. Ναι, αν είναι δυνατόν, εντάξει. Και πρόσεξε, μου έκανε εντύπωση, καλά, ο επόπτης δίνει out, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Και δίνει, ο διαιτητής δίνει μέσα, ο οποίος έλεγε μετά, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, δεν μπορούσα, λέει, να δω. Γιατί ήταν ένας παίκτης μπροστά μου. Άσε τον επόπτη, ρε άνθρωπε. Άσε τον επόπτη, αφού δεν μπορείς να δεις. Εντάξει. Διασκεδάζω πολύ με τα ρεπορτάζ, αμήλυτοι οι διαιτητές και προβληματισμένοι. Είμαι σίγουρος, εντάξει. Και η ανωτερότητα του Ολυμπιακού να ξαναγίνει. Η ανωτερότητα του Ολυμπιακού να ξαναγίνει. Από εκεί που σταμάτησε. Πιστεύεις μπορεί να ξαναγίνει, Ραφαήλ? Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Το είπε και ο πρόεδρος της ΑΠΟ Νταρματόρος και είναι αυτό το ότι αν γίνει, δηλαδή θα υπάρχει δικασμένο μετά με την παραμικρή λάθος φάση σε κάποια επανάληψη αγώνα. Μιλάει εκ του ασφαλούς Ολυμπιακός. Ναι, ρε φίλε, τι τώρα θυμηθείτε. Κύριε φίλε, μπορεί να άλλαξε το DNA του Ολυμπιακού και να ζητάει επανάληψη. Νομίζω με δηλώσεις του κιόλας. Ο κ. Νταρματόρος είπε ότι από χθες το βράδυ κιόλας έχει ενημερώσει τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει. Ναι, τυχαία, ρε παιδί μου. Δε... είναι πολλά άτομα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θέλει, λοιπόν, αλλά εμείς δεν θέλουμε και τα λοιπά. Τα γνωστά. Τώρα είναι μεταξύ μέλος του Ολυμπιακού. Τώρα είναι και. Έχει, εντάξει, είναι όμως αντικειμενικός. Έχει την εμπειρία να είναι αντικειμενικός. Μια μικρή λεπτομέρεια που μας κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Όπως ήταν λογικό η συζήτηση για το VAR, το υποτιθέμενο και στο βόλι. Κάτσε, περιμένετε. Κάτσε να μπει πρώτα στο ποδόσφαιρο. Μην χώνεστε κι εσείς. Μην χώνεστε τώρα. Θέλετε και VAR, περίμενε. Εν τω μεταξύ θέλει 300 χιλιάρικα, 25 χιλιάδες να δώσει κάθε ομάδα. Και από ό,τι μαθαίνουμε δεν έχει υπογραφεί καν σύμβαση με την ΕΡΤ φετινή. Λοιπόν, ενώ δείχνει δηλαδή μάτσι. Ναι. Έχουμε εμείς σειρά. Όταν θα μπει στη Super League θα πάρετε κι εσείς σειρά που θέλετε και VAR στο βόλι. Δηλαδή. Βρείτε πρωτοομάδες, άκουσα πω. Βρείτε πρωτοομάδες να είναι 12 οι ομάδες, να μην είναι 10 και 9 και στην πορεία 7,5, εντάξει. Και όταν είναι 12 οι ομάδες και υπάρχουν και τα γήπεδα, αλλά βασικό να είναι οι ομάδες 12, τότε θα μιλήσουμε και για το VAR στο βόλεϊ, που δεν θα γίνει ποτέ, πιστεύω. Είναι και ένα επιχείρημα το οποίο τίθεται τώρα τις τελευταίες ώρες που λέει να μπει στα τηλεοπτικά μόνο μάτς. Και πάλι όμως διαφορίζει έτσι δηλαδή τις ομάδες. Ωραία, είναι το ΠΑΟΚ Ηρακλής αυτή τη βδομάδα, αλλά την άλλη εβδομάδα μπορεί να είναι π.χ. ένα μάτς του ΠΑΟΚ εκτός έδρας με την Αλεξανδρούπολη που δεν είναι τηλεοπτικό. Πάλι ένα λάθος δηλαδή εκεί μπορεί να καθορίσει όλο το μάτς. Ναι, δεν είναι επιχείρημα δηλαδή να μπει μόνο στα τηλεοπτικά. Ναι, εντάξει. Ωραία. Πάντως ανοίγει μεγάλη συζήτηση. Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά και για το βόλεϊ. Στον απόϊχο της απίστευτης απόφασης του κύριου Νόντα Γεροθόδωρου. Έτσι. Ο οποίος δεν άφησε τον επόπτη που είναι δίπλα ο επόπτης, εκεί στη γραμμή, του άλλου. Μπερδεύτηκε, ρε φιλέ. Ναι, αλλά δεν μπορούσε να δει γιατί λέγει παίκτη μπροστά του, αλλά πήρε την απόφαση πάνω του. Εγώ πιστεύω τον παίκτη του χρώμα. Οπότε αντί να γίνει 13-11 υπέρ του Παναθηναϊκού, έγινε 12-12 υπέρ του Ολυμπιακού. Πήρε και ο Ολυμπιακός το τελευταίο σετ, πήρε και την νίκη και έχουμε ανακοινώσεις για τις εντυπώσεις και μόνο. Το πόσο Λάρτς και ακριβοδίκαιος είναι ο Ολυμπιακός και θέλει επανάληψη. Είναι η οποία ωραίο δεν να γίνει είσαι ποτέ. Ανώτερος, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, μην κορυδεύετε τώρα. Οι άνθρωποι είναι ανώτεροι. Πάμε στην κλήρωση για τα 5 εισιτήρια. Αγάπη, θέλω 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 48. 41. Ναι. 1. Ναι. 25. 37. Ναι. 13. Λοιπόν, το πρώτο εισιτήριο έστειλε πρώτη μήνυμα στις 12:32 η Νικολαίδου Ειρήνη. Το πρώτο εισιτήριο. Πάμε. Το 13, Αριστίδης Διαβάτης. Το διαβάζω σωστά? Ναι. Λοιπόν, το 25, Μαρία Ζαφυροπούλου. Το 37, Πασχάλης Ρετζέπης και το 41 Ευστράτιος Χατζιβακαλέλης. Νικολαίδου Ειρήνη, Αριστίδης Διαβάτης, Μαρία Ζαφυροπούλου, Πασχάλης Ρετζέπης και Ευστράτιος Χατζιβακαλέλης έχετε κερδίσει από ένα εισιτήριο για το παιχνίδι της ερχόμενης Δευτέρας με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα στις 9.30 το βράδυ. Θα ενημερωθείτε εντός ολίγου από τη γραμματεία για το πώς θα παραλάβετε τα εισιτήριά σας. Αυτά από εμάς. Ακολουθεί η εκπομπή του Βασιλιά. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Για τον φίλο το 844, το φίλο του Άρη που με ενημέρωσε από τα έργα για την Ολυμπιάδα και μετά το Χαριλάο χωράει 22.300. Και αυτό λέει είναι. Φίλε, δεν γνωρίζω, δεν είμαι υπεύθυνος να γνωρίζω τα έργα του Χαριλάου για την Ολυμπιάδα, πόσο ανέβηκε η χωρητικότητα του Χαριλάου. Εγώ μπήκα και διάβασα
τη Super League το site. Οπότε καλό θα είναι η ΠΑΕ Άρης να κάνει μία ανοίξη στη Super League, να αλλάξει λοιπόν τα επίσημα στοιχεία και να αναφέρεται τη χωρητικότητα το 22-300. Αυτά από εμάς. Ακολουθεί ο Βασιλιάς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Ραντεβού αύριο στην γνωστή ώρα, 12 με 2, μαζί θα είναι και ο Σταύρος Κόλκας.